Λοιπόν, γεια σας. Θα σας δείξω δύο ωραίες εκθέσεις σήμερα, το πουλί και το bridge. Αυτά τα δύο θα δούμε βασικά. Θα δούμε το ένα πρώτη ώρα και το άλλο τη δεύτερη ώρα. Είναι δύο εκθέσεις man in the middle και έχουν μεγάλη αξία γιατί είναι πρακτικές chosen plate εξτατάρες εκθέσεις. Θα δείτε πόσο ένας επιθέμενος μπορεί πράγματι να μάθει ζεύγη, cipher text, plain text, κάποιες φορές να επιλέγει τι plain text θέλει, να κρυπτογραφεί θή, να μπορεί να μάθει το αντίστοιχο cipher text. Θα δείτε παραδείγματα επίσης που ο αντίπαλος μπορεί να διαλέξει τι cipher text θέλει να αποκρυπτογραφηθεί κάποιες φορές και χρησιμοποιώντας αυτό να μάθει πληροφορίες για κάποια άλλα σημεία. Και θα δείτε επίσης τι νόημα έχει αυτό που λέγαμε ότι έχω μια μικρή πιθανότητα να μάθω ένα beat και είχατε πει, ας πούμε, ότι ενδεχομένως ο αντίπαλος να μπορεί να κάνει πολλά ερωτήματα στα μαντία. Αυτά ίσως να μοιάζανε λίγο όχι τόσο ρεαλιστικά μέχρι τώρα. Σε αυτήν την επίθεση θα δούμε πράγματι πώς μπορεί ο αντίπαλος να κάνει χιλιάδες τέτοια ερωτήματα και πώς μπορεί να αξιοποιήσει τέτοιους κατασκευές για να μάθει όντως σοβαρές πληροφορίες. Αυτές οι επιθέσεις είναι στο HTTPS. Ως επιθέσεις στο HTTPS εφαρμόζονται σε web banking, ας πούμε, σε social networks, σε email και ούτω καθεξής, οπουδήποτε. Όταν βγήκανε το 2013 και το 2014, είχαν μεγάλη αξία γιατί δούλευαν, ας πούμε, μπορούσες να τις χρησιμοποιήσεις για να επιτεθείς όντως. Τώρα έχουν διορθωθεί πάνω κάτω, αλλά έχουν μεγάλη εκπαιδευτική αξία γιατί δείχνουν πολλά από τα στοιχεία τα οποία έχουμε μελετήσει. Οπότε αυτά θα δούμε. Ξεκινήσουμε με την Moodle. Πριν μπούμε στην Moodle συγκεκριμένα, θα σας δείξω γενικά το χώρο στον οποίο δουλεύουμε. Δηλαδή τις υποθέσεις τις οποίες κάνουμε με βάση αυτά που είδαμε πάνω κάτω την προηγούμενη φορά. Τι υποθέσεις έχουμε? Οι δύο υποθέσεις που έχουμε ξαναδεί είναι η υπόθεση ανασφαλούς δικτύου και η υπόθεση του μοντέλου ασφάλειας στο web. Βασικά δηλαδή λένε ότι ο αντίπαλος βρίσκεται στο δίκτυό μας. Την προηγούμενη φορά είδαμε πώς αυτό μπορεί να αναλύθει πολύ εύκολα. Και επίσης ότι ο αντίπαλος μπορεί να κάνει το θύμα να απαντήσει κάποιο link, το οποίο επίσης είδαμε ότι είναι μια ρεαλιστική υπόθεση την προηγούμενη φορά. Και στο τέλος θα δούμε επίσης ότι ενδεχομένως αυτό ίσως να μην χρειάζεται καν να απαντήσει δηλαδή, το θύμα κάποιο link. Μπορούμε ίσως να το στήσουμε ακόμα καλύτερα από ό,τι αυτό. Οπότε προς το παρόν υποθέσεις και αυτά εδώ ισχύουν, να μην τα αμφισβητήσουμε και να δούμε υπό αυτές τις υποθέσεις πώς θα κάνουμε τις επιθέσεις μας. Είπαμε βέβαια ότι επειδή η Alice, το σενάριό μας είναι ότι έχουμε την Eve, η οποία βρίσκεται στο δίκτυο, είναι ο επιθέμενος. Θα το δούμε και στις επόμενες διαφάνειες, ας το φτιάξουμε λιγάκι. Έχουμε εδώ την Alice. Έχουμε τον Bob. Ο Bob λειτουργεί μια σελίδα, έχει ένα site, ας πούμε, έχει το Google. Και εδώ αυτή επικοινωνούν στο δίκτυο και εδώ μέσα υπάρχει η Eve, η οποία παρεμβαίνει και μπορεί είτε να διαβάσει τι γίνεται εδώ είτε να αλλάξει τα δεδομένα. Και αυτό που κάνει εδώ πέρα ισχύει βέβαια και στις υπόλοιπες σελίδες τις οποίες επισκέπτεται η Alice, ακόμα και τις απλές HTTP. Το σενάριο βέβαια είναι ότι εδώ υπάρχει κάποια κρυπτογραφία καλή, HTTPS, ενώ υπάρχουν και άλλα sites τα οποία είναι απλό HTTP. Και ο στόχος μας είναι εδώ να μπορέσουμε να διαβάσουμε τι περνάει. Έτσι, αυτό είναι το σενάριο. Οπότε με βάση αυτό το σενάριο γνωρίζουμε ήδη ότι η Eve μπορεί να κάνει την Alice να στείλει οτιδήποτε request θέλει στον Bob. Αν θυμάστε το είχαμε συζητήσει λίγα την προηγούμενη φορά αυτό. Είπαμε ότι η Alice μπορεί να επισκεφθεί κάποια άλλη σελίδα η οποία δεν έχει HTTPS και όταν θα μπει σε αυτή τη σελίδα η Eve εδώ πέρα μπορεί να αλλάξει αυτά τα δεδομένα και να επιστρέψει κάποιο κώδικο που εκτελείται στον υπολογιστή της Alice. Αυτό ας πούμε μπορεί να είναι το leave.com. Αυτός ο κώδικος ο οποίος μετά τρέχει στον υπολογιστή της Alice μπορεί να κάνει ένα ερώτημα στην σελίδα του Bob. Εντάξει, αυτό βγάζει μόνο σαν σενάριο. Είναι αρκετά περίπλοκο, αλλά κάθε ένα από τα κομμάτια του δηλαδή είναι απλά, αλλά αποτελείται από πολλές ιδέες. Ωραία. Αν υπάρχουν ερωτήσεις πάνω σε αυτά, που είναι το σενάριο που έχουμε στήσει, να συζητήσουμε τώρα γιατί αλλιώς θα είναι δύσκολο να κατανοήσετε πόσο ακριβώς σημειώνουν τα πράγματα.
χωρίς αυτό, όπως βλέπει. Ωραία. Είχαμε πει επίσης ότι υπάρχει ένα Same Origin Policy εδώ πέρα, το οποίο λέει ότι ο κώδικας JavaScript που έχει εδώ, τον οποίο έχω κατεβάσει από το UDL, μπορεί να κάνει ερωτήματα στη σελίδα του κώδικου, αλλά στις απαντήσεις δεν μπορεί να διαβάσει το αποτέλεσμα. Έτσι. Οπότε, σε αυτό βρισκόμαστε. Και επειδή η Alice τρέχει το κώδικα ακριβώς τη ΣΥΠ, θα της πει, η Eve έχει τη δυνατότητα να διαλέξει ακριβώς ποιο URL θα επισκεφθεί η Alice. Και επίσης τι δεδομένα θα σταλούν. Οπότε βλέπετε εδώ πέρα αμέσως ότι έχουμε ένα σενάριο chosen plaintext. Έτσι. Διότι, επειδή εδώ αυτό το κανάλι είναι κρυπτογραφημένο και η Eve επιλέγει τι είδους πράγματα θα στείλει στον Bob, αυτά θα κρυπτογραφηθούν με το συμμετρικό κανάλι που έχω στήσει στο HTTPS. Άρα η Eve διαλέγει ακριβώς το plaintext το οποίο θα κρυπτογραφηθεί και επειδή έχει έλεγχο στο δίκτυο μπορεί να δει το αντίστοιχο cipher. Εντάξει. Εδώ πέρα έχουμε το πρωτόκολλο HTTP. Θα σας το δείξω λίγο πώς μοιάζει, γιατί θα το χρησιμοποιήσουμε. Οι περισσότεροι έχετε δει ότι το έχετε δει το HTTP γενικά, οπότε θα το περάσω λιγάκι γρήγορα. Το βλέπετε αυτό, έτσι, ωραία. Λοιπόν, τώρα αν αρχίσουμε να δουλεύει αυτό, φαίνεται αυτό κιόλα. Άμα είναι, το επαναλαμβάνω και όλες αυτό. Λοιπόν, εδώ έχω ανοίξει μια σύνδεση σε αυτό εδώ το site, το DPS. Και τώρα θα στείλω δεδομένα σαν να είμαι η Alice, υπό κανονικές συνθήκες. Θα διαλέξω να διαβάσω μια σελίδα μέσα από HTTP. Και αυτό είναι αυτό που πραγματικά θα στείλει κάποιος στη σελίδα. Και ο server μου έχει απαντήσει ότι πρέπει να κάνω login στο wireless γιατί δεν έχω κάνει. Αλλά κανονικά θα μου έστειλε τη σελίδα εδώ πέρα που θα περιέχει τα δεδομένα όλους. Το σημαντικό είναι ότι εδώ αυτό το κομμάτι που λέει ποια σελίδα διαβάζω, το ελέγχει ακριβώς τη Eve. Μπορεί να μου πει δηλαδή, όχι, ξέρεις τι, δεν θα μπει στο geekpublicclass.gr, θα μπει στο cryptopublicclass.gr κάθετος ABC, ας πούμε. Αυτό μπορεί να το ελέγχει ακριβώς η Eve στα αυτά που κάνει. Ωραία. Λοιπόν. Έτσι λοιπόν μοιάζει και θα χρησιμοποιήσω αρκετά σαν παράδειγμα το Facebook. Αυτά που δείχνω, τα URLs δεν είναι ακριβώς αληθινά, τα έχω απλοποιήσει αρκετά. Αλλά μοιάζουν με αυτά που είναι στην πραγματικότητα, είναι λίγο πιο σύντομα. Εντάξει. Κατά τα άλλα, αυτή η επίθεση κάποτε δούλευε εναντίον του Facebook. Και η αυτή τη ώρα και η επόμενη, και εναντίον και άλλων μεγάλων sites, Gmail, Twitter κλπ. Λοιπόν, αυτή είναι η μορφή ενός GetHTTP request. Και όπως είπαμε, επειδή η Alice εδώ έχει κάνει login στη σελίδα του Bob, μαζί με το request στέλνει και ένα μυστικό, το οποίο είναι αυτό εδώ. Ένα cookie, το οποίο της επιτρέπει να είναι logged in. Άρα έχουμε ένα σενάριο στο οποίο η Eve ελέγχει κάποια κομμάτια αυτού που θα σταλεί και μαζί με αυτά που ελέγχει η Eve, τα οποία κρυπτογραφούνται και άλλα πράγματα τα οποία είναι μυστικά. Εντάξει, αυτό μοιάζει πολύ με τα σενάρια που έχετε δει στη θεωρία. Πώς να πούμε, δηλαδή, εδώ αυτό το οποίο κρυπτογραφείται έχει δύο κομμάτια. Η κρυπτογράφηση έχει αυτό που διαλέγει το νόμο στο οποίο διαλέγει η Eve και κάποιο secret. Αυτά τα δύο κρυπτογραφούνται μαζί και ο επιτιθέμενος μπορεί να δει το cipher text που έχει εδώ πέρα. Εντάξει. Ωραία. Επίσης, υπάρχει μια απάντηση από σένα. Στην απάντηση βλέπουμε ότι μας απάντησε στο Facebook, είναι όλα εντάξει και υπάρχουν κάποιες πληροφορίες. Αυτές οι πληροφορίες που επισκέπτονται είναι επίσης κρυπτογραφημένες και ενδεχομένως περιέχουν επίσης ψηφιακά δεδομένα, μπορεί κάποιο προσωπικό μήνυμα. Δηλαδή, εδώ σε αυτό το έλλειμμα που είδαμε, η άλλη ρωτάει για τα προσωπικά της μηνύματα, χωρίς να έχει παρέμβει ακόμα η Eve και ο server του Facebook της απαντάει και της λέει: «Κοίτα να δεις, έχεις το συγκεκριμένο μήνυμα». Και ο σκοπός της Eve είναι βέβαια να μάθει ποιο ήταν αυτό το μήνυμα. Έτσι. Ωραία, το παράδειγμα που το είδαμε. Επίσης υπάρχουν τα post HTTP ερωτήματα, τα οποία στέλνουν, κάνουν κάποιο submission δηλαδή, στο αίτημα. Παράδειγμα, η άλλη μπορεί να θέλει να στείλει ένα μήνυμα στον Bob, στο Facebook, οπότε στέλνει ένα post, ας πούμε, στη set tags, που άλλη περιλαμβάνει το cookie και περιλαμβάνει κάποια δεδομένα τα οποία είναι το τι θέλει να στείλει. Έτσι. Σε αυτή την περίπτωση πάλι, η Eve μπορεί να κάνει την άλλη να στείλει τέτοιου είδους requests
Και η ίδια εδώ μπορεί να ελέγξει ακριβώς πού θα σταλεί το μήνυμα, ποιο είναι το URL, το endpoint, και επίσης ποιο θα είναι το σώμα. Υπήρξε κάποια ερώτηση την προηγούμενη φορά, γιατί ενώ η ETH προκαλεί την άλλη να κάνει ένα τέτοιο request στο Facebook, γιατί δεν ποστάρει πραγματικά το μήνυμα, και αυτό θα το απαντήσουμε την επόμενη ώρα. Προς το παρόν, ας υποθέσουμε ότι η ETH πράγματι προκαλεί την άλλη να στείλει ένα τέτοιο πράγμα. Ο server του Facebook το δέχεται, το αποκρυπτογραφεί και απαντάει και της λέει: όχι, δεν σου επιτρέπω να στείλει αυτό το μήνυμα. Παρ' όλα αυτά, όμως το κρυπτογραφικό κανάλι λειτουργεί κανονικά. Έτσι. Οπότε την επόμενη ώρα θα δούμε υπάρχει κάποιο μυστικό το οποίο πρέπει να σταλεί επιπλέον για να δουλέψει κανονικά αυτό. Αλλά κατά τα άλλα, η κρυπτογραφία δουλεύει μια χαρά. Και η στόχη της ήδη είναι να πάρει είτε τα cookies, τα οποία έχουν σταλεί στο request, είτε να πάρει κάποια πληροφορία από το response. Δηλαδή, εδώ σε αυτό το κανάλι επικοινωνία, είτε κάτι το οποίο κρυπτογραφείται προ αυτήν την κατεύθυνση, είτε προ αυτήν την κατεύθυνση. Ιδανικά, θα μπορούσε να πάρει τα cookies. Γιατί αν πάρει τα cookies, μετά μπορεί να γίνει η άλλη και να διαβάσει όλα τα υπόλοιπα. Άμα δεν μπορεί να πάρει τα cookies, θα στοχεύσει στο να διαβάσει κάποιες λογιστικές πληροφορίες που επιστράφηκαν εκείνη τη στιγμή. Στην επίθεση του Poodle συγκεκριμένα, θα δούμε πώς μπορεί να κλέψει τα cookies, έτσι ώστε να υποβληθεί την ήδη την άλλη πλήρως. Ενώ στην επίθεση την Bridge, θα δούμε πώς μπορεί να αποκρυπτογραφήσει την απάντηση μόνο χωρίς να μπορέσει να πάρει τα cookies. Αυτός είναι ο στόχος. Οπότε εδώ φαίνεται και μέσα στο request, αυτό που θέλει να πάρει η ETH, μπορεί να υπάρχουν και άλλα cookies ενδεχομένως, είναι ένα post request, η ETH ελέγχει κάποια πράγματα και υπάρχει και ένα μυστικό το οποίο θέλει να το διαβάσει, που είναι το μυστικό cookie, το οποίο αν το κλέψει μπορεί να γίνει, να κάνει login ως άλλης. Ωραία. Και επίσης η ETH θέλει να διαβάσει αυτά εδώ, μπορεί να είναι ποιος της στέλνει μηνύματα και τι της έχει γράψει. Για παράδειγμα, αυτό θα μπορούσε να είναι ένας αριθμός πιστωτικής κάρτας, όταν θα μπορούσε ένα e-banking, μπορεί να είναι κάποιο email κείμενο ενός ακτιβιστή ο οποίος μιλάει για πράγματα τα οποία είναι παράνομα στη χώρα του, τα οποία δεν θα ήθελε να μάθει η κυβέρνησή του, πολλά τέτοια πράγματα. Εντάξει. Και ήδη ελέγχει ακριβώς αυτό που είπαμε, δηλαδή το κομμάτι του URL εδώ πέρα, μπορεί να μπει όπου θέλει δηλαδή. Ακόμα και παραμέτρους πάνω στο URL. Αυτό ας πούμε εδώ πέρα και ελέγχει επίσης το τι θα σταλεί μαζί με το post. Εντάξει, αυτό είναι το σενάριό μας. Υπάρχουν ερωτήσεις σχετικά με το πώς δουλεύουν αυτά τα πράγματα. Θέλω να ρωτήσω πώς η ETH μπαίνει ενδιάμεσα. Πώς η ETH μπαίνει ενδιάμεσα. Δεν το κατάλαβα, δεν το πω. Ναι. Δηλαδή πώς έχει προνόμαστε στο δίκτυο. Πώς εγώ κοροϊδεύομαι και στέλνω στην ETH και όχι στον πόλο. Ωραία. Θες να απαντήσεις. Ναι, για πάρα. Θεωρούμε, έχουμε θεωρήσει εδώ πέρα ότι ο ETH βρίσκεται στο ίδιο δίκτυο με εμάς και έχει κάνει κάποιο ARP spoofing. Πράγμα σημαίνει ότι παίρνει τα πακέτα που στέλνουμε ανάμεσα από τη στιγμή που θα στείλουμε στο WiFi μέχρι να φτάσουμε στο router. Υπάρχουν εργαλεία που το κάνουν αυτό και είναι σχετικά εύκολο. Οκ. Επίσης μπορεί να είναι κάποιος υπάλληλος, ας πούμε στο Fortnite, κάπου ανάμεσα στο δίκτυο, ανάμεσα στο συνάντηση στο Bob, αν η άλλη είναι το Google, πρέπει το μαχαίρι να ταξιδέψει από τη Φόρσνα, ας πούμε, σε κάποιον διάμεσο ISP, να περάσει από ένα δορυφόρο ενδεχομένως να πάει στην Αμερική, να πάει στο ISP της Google και όταν θα ξαναφτάσει εκεί. Και τα πακέτα γίνονται δύο, ή πάω στην ETH, στέλνω από μόνο. Στέλνω και στην ETH και στο Google ή μόνο στην ETH τελικά. Εσύ να ζεις το πακέτο στη Φόρσνα, ας πούμε ότι η ETH είναι η Φόρσνα και έχει ένα ένταλμα, που τη λέει ότι ξέρει τι πρέπει να παρέχουμε σε αυτόν τον τρόπο από την αστυνομία. Και εσύ ως άλλης λες ότι ξέρει τι δεν θα ήθελα η αστυνομία να παρεμβαίνει και να διαβάζει αυτά που κάνει. Η Fortnite μπορεί να επιλέξει να κάνει ό,τι θέλει. Δηλαδή μπορεί να πάρει το πακέτο να το διαγράψει τελείως. Μπορεί να πει ότι θα το κρατήσω, να το αλλάξω, να το στείλω σε λίγο. Μπορεί να πει ότι θα διαβάσω μόνο το πακέτο και θα το προωθήσω. Οτιδήποτε έτσι. Και θα δούμε όλα αυτά. Δηλαδή θα δούμε το διαβάζω, το διαγράφω, το ότι το αλλάζω. Όλα αυτά θα δούμε, θα τα χρησιμοποιήσουμε αυτέ. Ωραία, όλα καλά. Αυτά. Ωραία. Αυτές οι δύο επιθέσεις είναι περίπλοκες. Δηλαδή σήμερα το μάθημα θα είναι δύσκολο και θέλει λίγο προσοχή. Όχι επειδή έχει δύσκολα μαθηματικά, ας πούμε, αλλά επειδή έχει συνδυάζει πολλές έννοιες. Δηλαδή είναι ένα σενάριο το οποίο έχει πολλά πράγματα που συμβαίνουν. Θα πρέπει να παρακολουθείτε λίγο ποιος έχει τι έλεγχο ακριβώς εδώ πέρα από αυτό
στο δίκτυο. Οπότε αν υπάρχουν ερωτήσεις σας με διακόπτετε για να υπάρχει κατανόηση. Ωραία, ξεκινάμε με το Poodle. Αυτό το Poodle Attack είναι του Tide Wong του Attack. Το έχει φτιάξει μαζί με τον Κόδο Μέλλερ και αυτόν τον Κρίστοφ Χόροβιτς. Είναι το 2014, στην Google βλέπουμε αυτή. Και αυτό που κάνει είναι δουλεύει εναντίον αυτού του πρωτοκόλλου του SSL V3, η έκδοση 3 του SSL. Αυτή η έκδοση δεν χρησιμοποιείται πλέον. Έχουμε κάνει πλέον αναβάθμιση και χρησιμοποιούμε το TLS, TLS1, TLS1-1, TLS1-2. Οπότε το SSL V3 είναι αυτό το οποίο είναι ευάλωτο. Και το 2014 δεν ήταν το πρωτεύον σύστημα το οποίο χρησιμοποιούνταν, αλλά υπήρχε τρόπος το οποίο έδειξαν κιόλας ο Τάι μαζί με τους υπόλοιπους, ότι πράγματι μπορώ να κάνω αυτούς τους δύο να μιλήσουν χρησιμοποιώντας αυτό το πρωτόκολλο. Δηλαδή, στη συγκεκριμένη επίθεση, ο Τάι έδειξε πρώτον ότι το SSL 3 είναι ευάλωτο και ταυτόχρονα ότι ένας browser και ένας server, ο οποίος μιλάνε και πιο ψήφις έκδοσης καλά πρωτόκολλα, μπορώ να τους αναγκάσω να χρησιμοποιήσουν ένα προηγούμενο έκδοση πρωτόκολλο. Εγώ σήμερα θα υποθέσω ότι χρησιμοποιούν το SSL 3, δηλαδή δεν θα σας δείξω την επίθεση που αφορά το downgrade, θα σας δείξω υπό την υπόθεση ότι έχουμε κάνει το downgrade, πώς ακριβώς δουλεύει το Poodle. Εντάξει. Το Poodle σημαίνει Paddling Oracle on Downgraded Legacy Encryption. Το Downgraded Legacy Encryption είναι το κομμάτι το οποίο αφορά ότι τους κάνουν να μιλήσουν SSL 3, ενώ το Paddling Oracle είναι αυτό που θα δούμε, που είναι το πιο ενδιαφέρον ίσως και κρυπτογραφικό κομμάτι. Το Poodle συγκεκριμένα δουλεύει εναντίον block ciphers. Δουλεύει γενικότερα εναντίον όλων των block ciphers, δεν απαιτεί συγκεκριμένα block ciphers. Στην πράξη το Poodle έγινε εναντίον του AES. Και απαιτεί επίσης το mode of encryption να είναι το CPC. Οπότε θα επικεντρωθούμε αρκετά στις τεχνικές λεπτομέρειες του CPC. Θα ήθελα να ρωτήσω, θυμάστε το CPC πώς δουλεύει? Ποιοι πιστεύω ότι θυμούν το CPC καλά, ας πούμε. Ωραία. Οπότε να το δείξουμε σε μια ακόμα διαφάνεια, να το αναλύσουμε λιγάκι. Έχουν περάσει και αρκετές μέρες. Οπότε το Poodle, ναι, επιτίθεται σε block ciphers. Αντίθετα, το bridge είναι πιο καλό και φτιάχτηκε εναντίον stream ciphers. Οπότε θα επιτεθούμε και στα δύο σήμερα και θα δούμε τις ιδιαιτερότητες του καθενός. Συγκεκριμένα, το Poodle χρησιμοποιεί μια επάφεια στο padding. Θα πούμε τι είναι το padding. Έχετε δει padding. Θα το δούμε λίγο πιο αναλυτικά σήμερα και πώς μπορούμε να το αξιοποιήσουμε για να δημιουργήσουμε αυτό που είναι F-Padding. Ωραία. Ας θυμηθούμε το CPC, μιας και οι περισσότεροι που θυμάστε έχει περάσει αρκετός καιρός. Το CPC Cipher Block Chaining, τι έχουμε βασικά. Έχουμε ένα Block Cipher, αυτό εδώ, το οποίο είναι το AES στη συγκεκριμένη περίπτωση και το οποίο έχει τη δυνατότητα να κάνει μια συγκεκριμένη κρυπτογράφηση. Αυτό το μόνο του δεν είναι καλό. Το είχατε δει αυτό, έτσι υπάρχει. Υπάρχουν διάφορα modes τα οποία μπορώ να χρησιμοποιήσω. Και εντάξει, ο πρώτος λόγος που δεν είναι καλό είναι ότι εντάξει, με την κρυπτογραφία ακριβώς κατά 28 bits. Βγάζει, παίρνει 128 bits, βγάζει 128 bits. Δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω σκέτο, διότι θέλω να κρυπτογράψω κάτι μεγαλύτερο. Οπότε θα πρέπει είτε να επαναλάβω αυτό το οποίο είδατε για ποιο λόγο είναι κακό, στο ECD, είτε να κάνω κάποιο είδου τέτοια σύνθεση τέτοιων λουθιών. Με το CPC. Και να δούμε εδώ τι λέει αυτή η σύνθεση. Υπάρχει ένα κλειδί, το οποίο το ξέρουν μόνο οι Alice και ο Bob, το οποίο είναι το σημαντικό κλειδί της κρυπτογράφησης. Το κλειδί το δίνουμε στο block cipher μας. Και στο block cipher επίσης μπορούμε να δώσουμε κάποιο plaintext και να μου δώσει κάποιο ciphertext. Για να πάρω το τελικό ciphertext χρησιμοποιώντας την τεχνική CPC, αυτό που θα κάνω είναι το εξής. Γράφω πάνω το plaintext που είναι ορισμένο σε 128 bits. Τελικά το αποτέλεσμά μου είναι ciphertext χωρισμένο σε 128 bits. 16 bytes δηλαδή. Και ο τρόπος που δουλεύει είναι σε κάθε σημείο αυτό που κάνω πριν πάρω το plaintext να το βάλω στο AES, το κάνω XOR με το προηγούμενο ciphertext. Εντάξει, πάλι εδώ πέρα, αντί να πάρω το plaintext κατευθείαν και να το βάλω μέσα, το κάνω XOR με το προηγούμενο ciphertext. Αυτό ξέρω δουλεύει, γιατί αυτά τα δύο είναι και τα δύο 128 bits ακριβώς. Αυτό το κάνω, περνάω το S και παίρνω το νέο ciphertext. Όμως υπάρχει ένα θέμα που είναι ποιο είναι το πρώτο ciphertext, πώς θα βγει, αφού δεν ξέρω τι θα κάνω ξόρ το playtext
Και για το γάλα αυτό παράγω μια τέτοια τιμή, την λέω IV. Και αυτή τη τιμή τη στέλνω τελείως ελεύθερα από τον. Πάνω δηλαδή στην κρυπτογράφηση, αυτό το στείλω χωρίς κρυπτογράφηση. Τελείως σκέτο. Εντάξει. Θυμηθήκατε, εντάξει. Ωραία. Απορίες πάνω σε αυτή τη δομή υπάρχουν. Το ότι έχει αυτή την ακολουθία είναι πολύ σημαντικό γιατί θα το χρησιμοποιήσουμε έτσι στα μαθηματικά της επίθεσής μας. Ωραία. Η αποκρυπτογράφηση είναι η συμμετρική, πολύ απλό πράγμα. Σε σχέση με το προηγούμενο, δηλαδή ακριβώς το ίδιο. Αυτό που κάνουμε παίρνουμε το ciphertext, το αποκρυπτογραφούμε και μετά για να πάρουμε το τελικό plaintext πρέπει πρώτα να το κάνουμε εξόδου με το προηγούμενο ciphertext. Αυτό λέει, λογικό έτσι. Και θυμάστε ότι αυτή εδώ είναι η αντίστροφη συνάρτηση της Encrypt και επίσης εδώ το IP θα το χρησιμοποιήσω σε αυτό το XOR. Αυτό δεν χρειάζεται να το κρυπτογραφήσω επειδή το ξέρω από την αρχή. Θα χρησιμοποιήσω αυτά τα σύμβολα. Μάλλον έχει χρησιμοποιήσει κάτι παρόμοιο. Αυτά όμως ίσως είναι λιγάκι διαφορετικά. Αυτά εδώ είναι τα σύμβολα που χρησιμοποιεί ο Τάι στο pool που έχει γράψει, ώστε να μπορείτε να τα βρείτε και στις σημειώσεις του. Το S. Ξέρουμε ότι είναι μια συνάρτηση που δεδομένου ενός κλειδιού 128 bits μας πάει από το μη στο σε, που είναι το σύνολο των μημάτων και των ciphertext, τα οποία και τα δύο είναι 128 bits. Το S μπορεί να έχει και άλλα μεγέθη βέβαια σε αυτά, αλλά ας δούμε συγκεκριμένα για το 128, θα δείτε ότι επεκτείνεται και για άλλα μεγέθη να το σκεφτείτε. Και έχουμε τη συνάρτηση την encrypt και την decrypt που κάνουν τη διαδικασία αυτή. Και, επειδή έχουμε αρκετά blocks, θα τα σημειώνουμε έτσι. Αυτό είναι το αριστό ciphertext, κρυπτογραφημένο. Και έχω νη διαφορετικά blocks. Και αυτά είναι τα plaintext μου. Και έχω και το ID μου. Αυτές είναι οι εξισώσεις, τις έχετε δει ήδη. Αυτό το σύμβολο, ξέρω ότι θα ξαναδεί, σημαίνει διαλέω τυχαία με ομοιόμορφη κατανομή. Αυτές είναι οι εξισώσεις που μας δίνουν το CBC. Θα τις γράψω εδώ γιατί τις χρειάζομαι για να κάνω την απόδειξή μου. Οπότε είπαμε ότι το ID παράει τυχαία. Βλέπετε εδώ εκεί, θα το γράφω. Ωραία. Και παίρνω ως το μηδενικό ciphertext, το ID. Και κατά τα άλλα λέω ότι για να βρω το αριστερό ciphertext θα κάνω την κρυπτογράφηση του με AES, το προηγούμενο plaintext, αλλά θα το πάρω σκέτο. Αλλά θα το κάνω XOR με το προηγούμενο ciphertext. Και αντίστοιχα για την αποκρυπτογράφηση, το plaintext μου το αριστό θα προκύψει αν κάνω decrypt το αντίστοιχο ciphertext και μετά την αποκρυπτογράφηση το κάνω XOR με το προηγούμενο ciphertext το οποίο έχω πάρει. Εντάξει. Αυτό λένε αυτές οι εξισώσεις. Ωραία. Λοιπόν, το κομμάτι του padding. Τώρα στο CBC, όπως είδατε, το plaintext μπορεί να είναι ακριβώς 128 bits. Πολλαπλάσιο δηλαδή το 128 bits. Αυτό δεν συμβαίνει συνήθως. Όταν θέλω να ανταλλάξω κάποια δεδομένα, δεν είναι ακριβώς πολλαπλάσιο το 128. Οπότε θα πρέπει να το κάνω πολλαπλάσιο το 128 και αυτό το κάνω προσθέτοντας κάποια bytes στο τέλος. Το πλήρωμα των bytes που προσθέτω είναι το πολύ ένα καινούριο block. Μοιάζει κάπως έτσι. Η προσθήκη που θα κάνω, το αρχικό μου plaintext. Εδώ πέρα λέτε τα blocks πριν κρυπτογραφηθούν, εντάξει. Τα μπλε είναι το κανονικό μου plaintext που θέλω να κρυπτογραφήσω για να το στείλω και κάποια στιγμή πρέπει να προσθεθεί κάποιο pattern για να συμπληρωθεί το block. Αυτό που κάνω είναι στο τελευταίο byte που θα προσθέσω, στο τελευταίο ακριβώς byte του block, γράφω το πλήθος των προηγούμενων bytes που προσθέθηκαν. Είναι αυτά τα κόκκινα, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ωραία. Οπότε την ώρα που θα αποκρυπτογραφήσει αυτό που λαμβάνει το μήνυμα, θα κοιτάξει πόσα είναι αυτά, 7, θα αφαιρέσει το κομπάιτ, θα αφαιρέσει και τα 7 και μετά θα μείνουμε με το plaintext. Ποιος θέλει να μου πει τι γίνεται αν δεν χρειάζεται να προσθέσω καθόλου bytes για να συμπληρωθεί το blog, πώς θα μπορούσε να λυθεί αυτό το πρόβλημα. Έχεις κάποια ιδέα? Γενικά υπάρχει πάλι το πρόβλημα άμα δεν χρειάζεται να προσθέσουμε, θα υπάρχει και ένα αριθμό εκεί πέρα και σημαίνει ότι θα τσακωθεί. Ναι, μπράβο. Δηλαδή, άμα ξέρω αυτό ήταν το τελευταίο και έλεγε 7, τότε θα αφαιρούνταν 7. Οπότε δεν μπορούμε να το κάνουμε έτσι. Ναι. Οπότε πιθανόν
Είπαμε αλλά δεν χρειάζεται full padding. Ναι, είναι συμπληρωμένο ακριβώ το μπλοκ. Να βάλουμε άλλο ένα μπλοκ, ας πούμε που να είναι μόνο. Ναι, να βάλουμε ένα μπλοκ. Ωραία. Άμα λείπει ακριβώ ένα byte, βάζουμε 0. Οπότε αυτό που διαβάζει αφαιρεί το 0, το δεύτερο byte, και λέει ότι δεν πρέπει να αφαιρέσω τίποτα άλλο. Άμα λείπουν όμω, άμα είναι ακριβώ, τότε χρειαστεί να προσθέσω ακριβώ ένα μπλοκ. Το τελευταίο byte που θα είναι το 16ο byte, το οποίο θα λέει μέσα από τα 5 και έχει να αφαιρέσει τα 15 προηγούμενα που είναι ένα ολόκληρο μπλοκ. Εντάξει. Αυτού του είδου το padding θα εκμεταλλευτούμε στο Google για να κάνουμε επίθεση και να μάθουμε το plaintext εδώ μέσα. Η αφαίρεση του padding γίνεται όπως είπαμε, δηλαδή αυτός που λαμβάνει τα δεδομένα, στη συγκεκριμένη περίπτωση ο Bob, θα κοιτάξει το τελευταίο byte. Βέβαια το τελευταίο byte θα πρέπει να είναι κάπου εδώ μέσα. Αν δεν είναι εδώ μέσα θα απορρίψει εντελώς το αίτημα και δεν θα απαντήσει καν. Και αν όντως είναι εδώ μέσα θα αφαιρέσει τόσα bytes όσο του λέει το τελευταίο byte. Έτσι. Ωραία, καλά με το padding. Ωραία. Όπως είπαμε στο HTTPS υπάρχει και ένα integrity check. Κοιτάξτε πώς δουλεύει το integrity στο HTTPS, τι χρησιμοποιούμε. Ποια μέθοδο χρησιμοποιούμε για να κάνουμε το integrity check των δεδομένων. HMAC. Πολύ ωραία. Οπότε όντως έχουμε HMAC και αυτό δεν μας ενδιαφέρει τι hash χρησιμοποιεί βέβαια, αλλά μας ενδιαφέρει το ότι το HMAC προστίθεται μετά το plaintext και είναι συγκεκριμένα 20 bytes. Δηλαδή θα μοιάζει κάπως έτσι ενδεχομένως. Θα υπάρχει το HMAC, θα υπάρχει το padding μου, θα υπάρχει το μέγεθος και θα υπάρχει το plaintext. Παρατηρήστε ότι το HMAC χρησιμοποιεί το plaintext. Άρα αυτό που γίνεται είναι αυτός που κάνει την κρυπτογράφηση παίρνει το plaintext, υπολογίζει το HMAC, το βάζει όλο στα blocks, βλέπετε ότι δεν είναι ενδεχομένως alive, προσθέτει το padding και τελικά πάει και αυτό εδώ που είναι plaintext, πάει και το κρυπτογραφεί περνώντας το από το CPC AS. Και μετά η επιβεβαίωση του HMAC γίνεται αφού το αφαιρέσουμε το padding και πρέπει να πιστοποιηθεί για να υπάρξει κάποια απάντηση. Δηλαδή τελείως συνειδητοποίηση πιο χαμηλά από το application, έτσι. Ο Bob θα ελέγξει πρώτα το HMAC και αν δεν δουλεύει το HMAC δεν θα υπάρξει καν απάντηση. Το σημαντικό είναι ότι επειδή ήδη είναι στο δίκτυο, το γεγονός ότι το HMAC πέρασε ή δεν πέρασε, ή αν το padding ήταν σωστό ή λάθος, μπορεί να το εντοπίζει. Δηλαδή, αν σταλεί κάποιος λάθος αριθμός, εκτός εύρους, ας πούμε, στο τέλος του padding, είναι ας πούμε το 32, η άλλη μπορεί να το καταλάβει, γιατί δεν θα υπάρξει απάντηση από τον Bob. Αν ξεκινήσει, παρακολουθεί το δίκτυο. Επιπλέον, αν το HMAC είναι λάθος, αλλάξει κάποιο byte εδώ πέρα, η άλλη επίσης θα το καταλάβει. Εντάξει. Οπότε αυτά είναι σημαντικά στοιχεία. Τώρα, ισχυρίζομαι ότι η if μπορεί να προκαλέσει την Alice να κάνει μια κρυπτογράφηση η οποία θα είναι aligned τα blocks. Δηλαδή, θα έχει προσθεθεί ακριβώς ένα ολόκληρο block padding. Μπορείτε να σκεφτείτε πώς ενδεχομένως μπορεί να το κάνει αυτό. Δηλαδή, θα μοιάζει έτσι η εικόνα της κρυπτογράφησης. Θα είναι έτσι. Πιστεύω ότι η Alice μπορεί να το καταφέρει αυτό. Μάλλον η Eve μπορεί να καταφέρει η Alice να στείλει ένα αίτημα το οποίο έχει ακριβώς αυτή τη μορφή. Τι ιδέες έχει σχετικά με αυτά. Θυμηθείτε επίσης ότι η Eve μπορεί να στείλει όσες φορές θέλει. Και εγώ λέω ότι εντάξει, ένα από αυτά θα είναι αυτό και θα ξέρει ποιο είναι. Εντάξει, μοιραστείτε τις ιδέες σας και θα τις δούμε. Θα τις συζητήσουμε. Πώς θα ξαναπείς τι πρέπει να κάνεις. Ναι, ωραία. Εδώ έχεις αυτό το σενάριο που είπαμε προηγουμένως. Έχουμε εδώ την Alice. Έχουμε το Bob. Και έχουμε και την Eve εδώ πάνω. Και η Eve λέει στην Alice, κάνε κάποιο request. Και μετά παρακολουθεί το δίκτυο, έτσι. Λέω, ποιος θα είναι ο τρόπος που η Eve θα κάνει την Alice να στείλει ένα request το οποίο θα έχει πλήρες πάντα. Αυτό εδώ. Τι δηλαδή θα πρέπει να. Τι θα πρέπει να πει στην Alice να στείλει ώστε το πάρουμε να είναι πλήρες.
αφού το μέγεθος του αρχικού κειμένου είναι ίσο με το μέγεθος του τελικού κειμένου, δεν μπορώ να προσθέτω συνέχεια στο αρχικό κείμενο bit, μέχρι να δω ότι αυξάνεται κατά ένα μπλοκ το μέγεθος του τελικού κειμένου και αυτό θα είναι το κατάλληλο μέγεθος έτσι ώστε να έχω νέο μπλοκ. Μπράβο. Αυτό είναι, ναι. Καλά, είπε. Μπορεί να πει στην άλλη να ελέγξει κάποιο μέρος του playtest. Το μέρος του playtest που ελέγχει μπορεί να μεγαλώνει και να μικραίνει. Οπότε μπορεί να αλλάξει το μέγεθος του playtest. Αφού μπορεί να αλλάξει το μέγεθος του playtest, μπορεί να το αυξάνει σιγά σιγά, έως ότου να δει ότι περάσουν περισσότερα blocks από το δίκτυο. Εντάξει. Οπότε ας το δούμε αυτό. Λοιπόν, η Eve θέλει να έχει μια τέτοια κατάσταση, αυτό διευκολύνει πολύ την επίθεση. Και θα δούμε πώς μπορούμε να το προκαλέσουμε τώρα. Έχουμε chosen playtext. Εντάξει. Και η Alice μπορεί να στείλει μια σειρά από requests και να αυξάνει κάθε στιγμή αυτό που στέλνει κατά ένα καινούριο χαρακτήρα. Έτσι θα μοιάζει ο κώδικας περίπου που θα τρέχει η Eve σε ψευδοκώδικα. Έτσι. Θέλει να κάνει δηλαδή την Alice να μπει σε αυτό το URL και έχει και κάποιο σώμα το οποίο επιλέγει η Alice να είναι ό,τι θέλει. Και εδώ έχει κάποιο κομμάτι το οποίο δεν παίζει κάποιο ρόλο και εδώ μπορεί να προσθέτει χαρακτήρες, έτσι. Τι κάνει λοιπόν, μετράει, βάζει την άλλη σε στήλη ένα request στο συγκεκριμένο αρχικό body, κοιτάει τι παίρνει από το δίκτυο και μετράει πόσα blocks έγινε. Εντάξει. Και τώρα προσπαθεί να προσθέσει στο body και άλλα bytes, κάθε φορά από ένα. Και βάζει την άλλη σαν να κάνει ένα καινούριο request με το νέο body και μετράει το νέο αντίληψη των blocks. Αν το νέο πλήθος κάποια στιγμή αλλάξει, τότε σημαίνει ότι είμαστε ακριβώς στο σημείο που προσθέθηκε ένα καινούριο μπλοκ μέσω του πάνω. Ναι. Εγώ δεν έχω δηλαδή από το main time στην request, όπως λέει. Ωραία, ας το πούμε μια φορά αυτό. Θα το εξηγήσω. Λοιπόν, τι γίνεται. Η Alex πατάει κλικ σε ένα link που της δίνει ήδη. Σε αυτό το site που θα μπει, το κακόβουλο, λέει έχει κάποιο JavaScript code. Αυτός ο JavaScript κώδικας μπορεί να κάνει HTTP requests σε όποιο site θέλει. Μεταξύ άλλων και του BOM. Οπότε με αυτόν τον τρόπο μπορεί όσο η άλλη έχει επισκεφθεί ένα site να τρέχει εκεί αυτός ο κώδικας και να κάνει αυτή τη δουλειά. Παράδειγμα, φτιάχνω ένα παιχνιδάκι, ένα σούπερ. Στο στέλνω, μπαίνεις, παίζεις και την ώρα που παίζεις στέλνω να αποκτήσω πράγματα. Εντάξει, βγάζει νόημα. Ωραία. Μάλλον αφού έχει ρωτήσει και εσύ, τώρα ίσως έγινε πιο καλά. Ωραία. Και αυτό εδώ ουσιαστικά είναι το body που ψάχνουμε. Μετά δηλαδή από την επανάληψη, το body θα έχει ακριβώς αυτό που χρειαζόμαστε για να είναι στοιχισμένα τα requests που κάνει εκεί πέρα. Πόσο χρόνο θα πάρει αυτό, λέτε. Πόσα requests θα χρειαστώ για να κάνω αυτή τη δουλειά. Ναι. Το πολύ 15, ναι. Οπότε αν το συμβολήσω αυτό με B, το μέγεθος του blog, το πολύ 15 και το αναμενόμενο είναι ας πούμε το μισό. Έτσι. Ακριβώς αυτό που είπε ο συνάδελφος. Αλλά δεν είναι και πάρα πολλά. Δηλαδή με το που στείλω 7 requests, μπορώ αμέσως να έχω κάνει align και να ξέρουμε τι πρέπει να κάνω align. Ωραία. Με βάση αυτά λοιπόν τώρα, θα προσπαθήσουμε να επιχειρήσουμε να το προγραφήσουμε ακριβώς ένα byte από το plain text. Δεδομένου λοιπόν ότι είναι align. Και μάλιστα να προσπαθήσουμε να αποκρυπτογραφήσουμε το τελευταίο byte κάποιου μπλοκ της επιλογής μας. Αυτό προσπαθεί να κάνει το attack. Έστω ότι εμείς ενδιαφερόμαστε για το J ως το μπλοκ, το οποίο είδαμε το συμβολίζουμε CJ, το ciphertext J ως το, και αυτή η επίθεση μας δίνει τη δύναμη να αποκρυπτογραφήσουμε προς το παρόν μόνο το τελευταίο byte. Στη συνέχεια δεν επεκτείνεται για να τα αποκρυπτογραφήσουμε και όλα. Το τελευταίο byte ενός μπλοκ το συμβολίζω έτσι, δηλαδή αυτό εδώ είναι ένα πίνακα με τα playtext στη θέση του JS2 block, έτσι, από 0 έως 15. Το 15 είναι το τελευταίο. Ωραία, αυτό θέλουμε να κάνουμε. Και μοιάζει κάπως έτσι τώρα το ciphertext μας. Αυτά εδώ θα είναι τη φορά κρυπτογραφημένα. Και εδώ βέβαια έχω ένα padding, και αυτό είναι ένα 15, αλλά αυτά όλα είναι πλέον κρυπτογραφημένα. Δηλαδή δεν τα βλέπω καθαρά. Ούτε βλέπω ότι άλλο το playtext, ούτε benchmark, αυτά δεν μπορώ να τα δω. Αλλά γνωρίζω ότι αυτό θα είναι ακριβώς 15, ως if. Γνωρίζω ότι αυτά εδώ θα είναι κάποια στοιχεία bytes που δεν με ενδιαφέρουν. Και γνωρίζω ότι αυτά εδώ τα ακριβώς 20 bytes θα είναι το benchmark. Και γνωρίζω επίσης ότι πιο πριν θα είναι το playtext. Βέβαια δεν μπορώ να δω ποια είναι αυτά τα bytes. Τυχαία.
στοιχεία θα είναι, είναι αυτά τα στοιχεία. Εμείς αυτά που στέλνουμε γενικά τα αλλάζουμε εδώ πέρα. Εντάξει, το... αυτά εδώ είναι γενικά τυχαία. Πάλι είναι τυχαία. Μπορεί να είναι μηδέν, ας πούμε. Δεν μας πειράζει για το σύγχρονο αυτό. Το HMAC θα είναι το hash ό,τι έχει περάσει. Ωραία. Οπότε ξέρω το τελευταίο blog τι περιέχει το πλέον του. Βασικά εγώ δεν ξέρω τι περιέχει, αλλά εγώ ξέρω τι περιέχει και ξέρω πού είναι το HMAC μου και πού είναι τα blogs που ενδιαφέρουν. Και με ενδιαφέρει κάποιο συγκεκριμένο blog, το J, αυτό, να το, το οποίο περιέχει το playtext. Και βασικά με ενδιαφέρει αυτό το συγκεκριμένο το οποίο έχει μέσα τα cookies. Αυτό με ενδιαφέρει. Και μάλιστα εγώ θα καταφέρω μόνο να κρυπτογραφήσω αυτό εδώ το byte στο πάλι. Εντάξει. Ερωτήσεις. Να ζητώ. Αυτό γιατί είναι το 15. Αυτό γιατί είναι το 15, γιατί κάθε blog έχει ακριβώς 16 bytes μέσα. Και επειδή είναι το τελευταίο, είναι το από 0 έως 15, είναι το 15. Το από κάτω είναι το τελευταίο. Sorry. Γιατί έχω 15 bytes πάλι. Δεν κατάλαβα τι λέτε. Το κάτω από το 15. Όχι το κάτω κάτω, το κάτω από αυτό που δείχνουμε. Το κάτω από εδώ. Όχι το από κάτω από αυτό. Αυτό. Αυτό δεν θα πρέπει να είναι το 15, το τελευταίο. Ναι, αυτό. Α, στη λογική είναι το τελευταίο του blog που μας ενδιαφέρει. Εντάξει, κάθε ένα που θέλει ένα blog. Κοιτάμε μόνο το τζεριστό blog. Δηλαδή αυτό το ροζ είναι το τζεριστό blog και το 15 είναι το τελευταίο του τζεριστού blog. Αλλά αυτό είναι το J συν 1, το J μειον 1, όλα θα μπορούσαν να κάνουν. Σε όλα θα μπορούσαν να κάνουν. Εντάξει. Ναι. Ξέρουμε ποιο blog από όλα θα θέλουμε. Δεν ξέρουμε ποιο θέλουμε, καλή παρατήρηση. Αλλά βασικά μπορούμε να τα αποκρυπτογραφήσουμε όλα, δεν μας νοιάζει κιόλα. Και πράγματα που θα καταφέρουμε τελικά, δηλαδή να πάρουμε όλο το playtest. Είναι πολύ δυνατή επίθεση. Ωραία. Οπότε εδώ σιγά σιγά θα δείτε τώρα αυτή τη μεγιστοποίηση. Δηλαδή έχουμε μια μικρή πιθανότητα να πάρουμε αυτό το byte και αυτή θα την αξιοποιήσω για να κάνω κάτι πολύ κακό, να πάρω όλο το playtest. Μαγικό είναι πάνω σε αυτό. Θα δούμε ακριβώς πώς γίνεται. Λοιπόν, το πρώτο βήμα που θα κάνουμε είναι αυτό εδώ το block να το ανταλλάξω με αυτό. Δηλαδή η Eve αυτό που κάνει είναι στο request που στέλνετε, το παγώνει αυτό το request και λέει θέλω να κάνω μια αλλαγή. Με κώδικα έτσι θα γίνει αυτό αυτόματα. Κάνει μια αλλαγή που θέλει και μετά προωθεί το νέο πράγμα στο Vogue. Εντάξει, αυτό είναι πάρα πολύ εύκολο. Αν έχετε κάποιο πρόγραμμα το οποίο κάνει money the mill, υπάρχουν πάρα πολλά. Μπορείτε να γράψετε ένα script σε Python, ας πούμε, το οποίο κάνει ακριβώς αυτή τη δουλειά, ότι αλλάζει το blog, ό,τι θέλετε. Οπότε, ενώ είμαστε εδώ πέρα, αυτά είναι τα ciphertext blocks, η if θα φέρει αυτό και θα το γράψει ακριβώς πάνω από αυτό. Ωραία. Οπότε πλέον αυτό δεν είναι πια το προηγούμενο που ήταν, μπορεί να μην βγάζει νόημα, δεν ξέρουμε. Και τώρα αυτό θα το στείλει, οπότε θα πάει στο server και ο server θα προσπαθήσει να επιβεβαιώσει τι σημαίνει εδώ πέρα. Συγκεκριμένα θα προσπαθήσει να δώσει να αφαιρέσει το padding και θα προσπαθήσει επίσης να επιβεβαιώσει το HMAC, όπως κάνει πάντα δηλαδή. Και θα αντιδράσει ανάλογα. Δηλαδή αν το padding, αν μετά την αφαίρεση του padding και μετά την επιβεβαίωση του HMAC όλα πάνε καλά, ο server θα απαντήσει με μια απάντηση. Αν κάτι πάει στραβά όσον αφορά την αφαίρεση του padding και την επιβεβαίωση του HMAC, ο server θα πει όπου κάποιο πρόβλημα υπήρξε, ας μην απαντήσω. Και η if μπορεί να το δει αυτό. Εντάξει, μπορεί να δει ακριβώς τι συμβαίνει. Οπότε τα βήματα που θα ακολουθήσει ο server είναι πρώτα θα αποκρυπτογραφήσει με CPCIS τα blocks που έλαβε. Θα κοιτάξει το τελευταίο byte, αυτό εδώ, τι τιμή έχει αφού το αποκρυπτογραφήσει. Και μετά αυτό το πλήθος που του λέει θα αφαιρέσει τόσα bytes και θα κοιτάξει τα τελευταία 20. Εντάξει, βασικά αν μετά από την αποκρυπτογράφηση αυτό εδώ το playtext είναι 15, ο server θα απαντήσει μια χαρά. Το βλέπετε. Δηλαδή, αποκρυπτογραφώ, βλέπω 15 εδώ πέρα, αφαιρώ 15 bytes και μου μένουν ακριβώς τα προηγούμενα 20 HMAC που αντιστοιχούν στο συγκεκριμένο playtext. Άρα όλα καλά. Και αυτό δεν με νοιάζει τι τιμή. Οπότε σε αυτή την περίπτωση, σαν server απαντά. Αν αυτό όμως έχει μια άλλη τιμή, ας πούμε το 3, θα αφαιρέσω 3 πάλι bytes και μετά θα πάρω ως HMAC αυτά εδώ τα bytes και κάποια από τα προηγούμενα. Και αυτό δεν θα δουλέψουν βασικά, γιατί δεν υπάρχει collision. Είναι δύσκολο να βρεθεί collision. Άρα, κατά πάσα πιθανότητα, αυτό δεν θα δουλέψει. Ωραία. Οπότε, έχουμε αυτή την ιδιότητα εδώ πέρα. Αυτό σημαίνει λοιπόν και γίνεται αυτή εδώ η επιβεβαίωση. Άρα, ο server παίρνει το τελευταίο byte, κοιτάει αποκρυπτογραφημένο. Είναι μεγαλύτερο ίσως του 16, τότε είναι τελείως λάθος. Το απογορύπτω. Είναι μικρότερο του 15, τότε ναι, με το padding είναι εντάξει. Αφαιρώ το padding
Χαρακτήρισμα του δεν θα είναι σωστό. Αν είναι ακριβώς 15, τότε επειδή τίποτα άλλο δεν έχει αλλάξει βασικά και τα bytes του block που έβαλε εκεί πέρα δεν με νοιάζει, τα αγνοώ εντελώς, τότε θα περάσει το έτσι. Και ήδη μπορεί ακριβώς να συμπεράνει ότι το αποκρυπτογραφημένο αυτό byte θα ήταν ακριβώς 15. Ωραία. Πώς μοιάζει λοιπόν αυτός ο κώδικας? Η ήδη βασικά αυτό που θέλει να κάνει είναι να δει ποια στιγμή θα γίνει 15 αυτό το byte. Ναι. Το response δεν θα είναι κρυπτογραφημένο, οπότε πώς θα ξέρουμε αν είναι αν απάντησε θετικά ή όχι. Η ερώτηση είναι αν υπάρξει response. Α, αν δεν υπάρξει, ναι. Άρα δηλαδή αν είναι, ας πούμε, δεν επιβεβαιωθεί το padding, δεν θα απαντήσει καθόλου. Μπορεί να απαντήσει με κάτι τύπου, ξέρεις, λάθος στο SSL, το οποίο είναι πολύ διαφορετικό, πολύ διαφορετικό μήκος. Φαίνεται βασικά, δεν είναι κρυπτογραφημένο σε αυτήν την περίπτωση. Εντάξει. Αλλά μπορούμε να υποθέσουμε κάνω ότι δεν θα υπάρξει αυτό το μέσο. Ή γενικά μπορεί να το δει αυτό στο δίκτυο τι συμβαίνει. Άμα πειραματιστεί και λέω και κάνει αυτό το interception και αλλάξει κάποιο byte, θα δει τι απάντηση υπάρχει. Εντάξει. Ωραία. Οπότε τι κάνουμε εδώ πέρα. Έχουμε ήδη υπολογίσει βέβαια το body, αυτό που έχουμε υπολογίσει εδώ πριν, έτσι κάνοντα το αθαλάκι που κάναμε. Και βάζω την άλλη να κάνει κάποια request στο συγκεκριμένο URL, στο συγκεκριμένο body. Και όταν σπέβει το request την άλλη, παίρνω τα πράγματα που έχει στείλει, δεν τα προωθώ ακόμα. Και κάνω το swap blocks που θέλω. Δηλαδή αντικαθιστώ το JSTO block και το NEOSTO block, θα αλλάζω μεταξύ του. Και το JSTO, βασικά το αντιγράφω, το JSTO γίνεται NEOSTO. Το βάζω εκεί πέρα. Δεν θα πρέπει να τα αλλάξω, sorry. Το αντιγράφω εκεί πέρα, έτσι για να περάσει και το έτσι. Ωραία. Και αφού κάνω την αλλαγή, τότε προωθώ το request μου το αλλαγμένο στο pop. Και κοιτάω, περιμένω βασικά από το δίκτυο να δω αν θα υπάρξει μια καλή απάντηση η οποία ναι, μεν είναι κρυπτογραφημένη, αλλά μπορεί να εντοπίσω ότι υπήρξε. Εντάξει, όσο λοιπόν δεν υπάρχει απάντηση, θα συνεχίσω να κάνω τέτοιου είδους requests. Τώρα έχω μια ερώτηση σχετικά με αυτό. Αφού μέσα σε αυτό το loop βασικά δεν αλλάζω ό,τι στέλνω, δηλαδή το URL και το body είναι ακριβώς τα ίδια, πώς γίνεται αυτό κάποια στιγμή να είναι ψευδές και να είναι αληθές? Το IV αλλάζει, ναι, σωστά. Οπότε το ICPC δεν είναι δετερμιστικό, έτσι. Ωραία. Οπότε, αυτό είναι διαφορετικό κάθε φορά λόγω του αλλαγμένου ID. Αυτό είναι σταθερό γιατί έχουμε κάνει παραλάγιο προηγουμένως. Και αυτό εδώ το λέμε padding oracle. Το padding oracle δηλαδή είναι μια συνάρτηση που έχει πρόσβαση ο επιθέμενος, η οποία μας απαντάει αν το padding μας ήταν σωστό μετά την αποκρυπτογράφηση. Και πράγματι, εδώ έχουμε αυτή τη δυνατότητα που κάνουμε. Και αυτή είναι ακριβώς η ευπάθεια στο SSL3. Ωραία. Και τώρα το να προκύψει το τελικό byte είναι μερικές επισώσεις. Αυτές. Λοιπόν, για να δούμε τι έχουμε. Έχουμε πάρει το... Λοιπόν, γνωρίζουμε ότι μετά την αποκρυπτογράφηση το τελευταίο byte έχει τιμή 15. Ο server έχει κάνει αυτού του είδους την αποκρυπτογράφηση για να πάρει το plaintext. Σωστά. Δηλαδή έχει αποκρυπτογραφήσει με το PDK το τελευταίο block, το NIS στην επόμενη περίπτωση, και το έχει κάνει ξόρο με το προηγούμενο. Ωραία. Οπότε ισχύει αυτή εδώ η σχέση, αυτό είναι το τελευταίο. Αυτό είναι το προτελευταίο βασικά, που το χρησιμοποιούμε σαν ξόρο, mask. Και αυτό είναι αυτό το οποίο θέλουμε να το αποκρυπτογραφήσουμε, που το πάρουμε εμείς να είναι το τελευταίο. Οπότε ισχύει αυτή η σχέση. Τώρα εδώ πέρα τι θα κάνω. Βασικά, αφού κρυπτογραφήσω αυτό, θα πάρω αυτό το οποίο κρυπτογραφήθηκε, δηλαδή αυτό εδώ πέρα. Το οποίο έχει δίπλα στο J και J-1. Ωραία. Αν κάνω όμως XOR και μετά πάρω το 5 χαρακτήρα, σαν να παίρνω τους 15 χαρακτήρες και να κάνω XOR. Και τώρα αυτά μπορώ να το πάω από την άλλη μεριά, δηλαδή κάνω XOR με αυτό. Sorry, κάνω XOR με αυτό, μπαίνει από εδώ. Κάνω XOR με αυτό, μπαίνει από εδώ, αυτά απλοποιούνται και μένει αυτό. Οπότε μου μένει το 15ο byte. Καταλάβατε? Ωραία, οπότε έμαθα ένα byte του plaintext, πολύ δυνατό. Ναι. Με αυτό λέει θα μάθουμε όλα τα 15
τα τελευταία bytes. Μπορώ μόνο το, ναι, το, το τελευταίο byte κάθε block. Θα δοκιμάσουμε το δέκατο, θα κάνουμε διαφορετικό alignment. Θα δούμε αυτό τώρα στη συνέχεια. Προς το παρόν θέλω να σας ρωτήσω πόσο χρόνο παίρνει να μάθω το 15ο byte ενός block. Το 16ο byte. Πόσο χρόνο θα μου πάρει αυτή τη διαδικασία. Συγκεκριμένα με ενδιαφέρει κυρίως πόσα requests θα χρειαστεί να κάνει η άλλη, γιατί αυτό είναι το, αυτό που παίρνει πολύ χρόνο. Είδες, δηλαδή αυτός ο αλγόριθμος εδώ, πόσο χρόνο χρειάζεται. Το εξαρτάται από το IV ουσιαστικά, οπότε δεν θα πάρει. Δηλαδή πόσες φορές θα τρέξει το loop. Αρκεί το byte να πάρει την τιμή 15. Ναι. Έχει 256 πιθανές τιμές. Ναι. Άρα κατά μέσο όρο 128 φορές. Σωστά. Βασικά παρατηρήστε εδώ πέρα ότι αυτό εδώ το. Αυτό εδώ είναι πάνω κάτω τυχαίο. Γιατί ξεκινάμε από το ID, κάνουμε κάποιες κρυπτογραφήσεις και καταλήγουμε σε κάποιο cipher. Εντάξει, αυτό το τιμή είναι πάνω κάτω μια όμορφη κατανομή. Οπότε γενικά, αυτό μία φορά στις, με πιθανότητα δηλαδή μία στις 256, θα είναι ακριβώς το σωστό να περάσει το request. Okay, άρα η αναμενόμενη τιμή είναι πράγματι το 128. Θα γράφουμε και εδώ πέρα. Οπότε είναι σίγμα δεύτερα, σίγμα λέω το πίσω στον το τιμό που μπορεί να πάρει ένα byte. Ωραία. Τώρα τι ιδέες υπάρχουν σχετικά με το πώς μπορώ να πάρω και τα υπόλοιπα bytes, πέρα από το τελευταίο. Ότι έχει δύο πράγματα που μπορούν να αλλάξουν. Δύο αλλήλια το ένα και το σώμα είναι το άλλο. Και κάπου ανάμεσα ακριβώς υπάρχει αυτό που θέλω. Ναι. Να κάνω την αλλαγή, μπορώ να κάνω shift 8 bytes. Αυτό είναι μια πολύ. Μπορώ. Όχι 8 bytes, όσο χρειάζεται. Μπορώ να το κάνω ή όχι. Τι λέτε. Βασικά θα ήθελα. Αρχικά να μάθω αυτό, μετά να μάθω αυτό, μετά να μάθω αυτό. Κάπως έτσι. Ναι. Όπως που είσαι πριν από τους χαρακτήρες, που είσαι επιβαλωμένα. Ναι. Οπότε όλα θα έχουν μέσα στην πράξη εδώ, θα κοιτάω κάτω στο πάνω που θα είναι 14 και θα είναι το ίδιο. Ναι, αλλά τώρα δεν είναι καλό όσο που λες. Καταλάβει πως ο συνάδελφος σας λέει ότι το τελευταίο, άμα προσθέσω εδώ ένα χαρακτήρα, αυτό θα αρχίσει μια θέση και εδώ και θα μάθω τον επόμενο, χρησιμοποιώντας την ίδια μέθοδο. Αλλά το μέγεθος τελικά του πάτη θα αλλάξει. Δηλαδή, αν εγώ δεν ξέρω εγώ 14, θα έχω πρόβλημα όμως. Γιατί? Γιατί το πρώτο byte του τελευταίου μπλοκ θα είναι μέσα στο ίσμα. Και όταν θα πάω να αντικαταστήσω ολόκληρο το μπλοκ, θα χαλάσω το ίσμακ. Δεν μπορώ να αντικαταστήσω απλά ένα byte μέσα στο μπλοκ. Γιατί μετά δεν θα αποκρυπτογραφεί δεκά. Θα μου δίνει άλλα διάρκεια, έτσι. Ναι. Όπως αλλάζαμε blocks, άμα αλλάξουμε bytes, μπορούμε να χρειαζόμε το reference. Δεν γίνεται να αλλάξεις bytes, γιατί αν αλλάξεις 2 bytes στο ciphertext, το plaintext θα αλλάζει όλο. Κατάλαβες, αυτό είναι το πρόβλημα. Ναι. Έχουμε δύο σημεία στο οποίο μπορούμε να προσεφαιρέσουμε χαρακτήρες. Το ένα είναι πριν από αυτό που θέλουμε και το άλλο είναι μετά. Αυτό που είναι πριν, αν προσθέσουμε κάτι αυτό που είναι πριν, το 14ο θα γίνει 15ο byte. Σωστά. Και το 15ο αντίστοιχα θα γίνει μηδενικό. Σωστά. Οπότε, θεωρώντας ότι έχουμε βάλει στην αρχή χαμηλά τους 16 χαρακτήρες που μπορεί να χρειαστούμε, παίρνουμε και βάζουμε τώρα πάνω. Ξανά τι έκανες εδώ. Στην αρχή για να δούμε το σωστό padding που θέλουμε, έχουμε βάλει χαμηλά τους χαρακτήρες μας. Ναι. Τους έχουμε βάλει κάτω. Ναι. Οπότε τώρα παίρνουμε έναν χαρακτήρα, τον βγάζουμε από εκεί και τον βάζουμε πάνω. Ωραία. Αυτό έτσι λέει. Έχουμε κάνει να πάρουμε το 14ο. Σωστό. Καλά, λέει. Σωστά, δίνω.
Οπότε βασικά έχουμε δύο πράγματα που ελέγχουμε. Το ένα είναι το σώμα του post. Αυτό εδώ, το οποίο μπορούμε να ελέγξουμε το block alignment, να μείνει ακριβώς εκεί που θέλουμε, για να κάνουμε την επίθεση. Και έχουμε και αυτό εδώ, το οποίο μας επιτρέπει να στοιχίζουμε το τελευταίο byte που θέλουμε. Άρα ελέγχουμε αυτά τα δύο πράγματα με βάση αυτά τα δύο reflections, όπως λέω. Τα reflections, δηλαδή, ζητάω από την άλλη να στείλει αυτό το οποίο επιλέγω. Ωραία. Οπότε έχω ένα σταθερό σημείο όσον αφορά τα blocks. Δηλαδή, προσθέτω από εδώ, φέρω εκεί και γίνεται αυτή η δουλειά. Αυτό ελέγχει λοιπόν ποιο ακριβώς byte θα έχω τελευταίο. Αυτό εδώ ελέγχει ότι το συνολικό μέγεθος του plaintext είναι ακριβώς το ίδιο. Δηλαδή, είμαι σε fixed point συνήθως. Πάντα. Άρα, αυτό εδώ είναι αρχικά το 15ο, ας πούμε, byte του JS2 block. Και όσο προσθέτω εγώ πράγματα, αυτό φτάνει να διαβάσει τελικά όλα τα bytes του plaintext. Βγάζει νόημα. Πώς κινούμαστε μέσα στο plaintext. Οπότε ήδη τελικά, εφόσον κάνει, έχει δηλαδή έχει μια συνάρτηση που δίνει το last byte, που είδαμε πριν, έχει και μια αρχική συνάρτηση που της δίνει το αρχικό alignment και κάνει αυτή τη δουλειά, δηλαδή προσθέτει στο URL προσθέτει πράγματα, αυτό πόντι αφαιρεί πράγματα, εδώ αφαιρεί το πρώτο χαρακτήρα και κάθε φορά στο P παίρνει το plaintext και τελικά στο plaintext. Οπότε αυτός ο αλγόριθμος παίρνει το δίκτυο και επιστρέφει το plaintext που ανταλλάσσουν και μεταξύ άλλων και τα cookies. Αν δεν ξέρουμε πού ακριβώς είναι τα cookies, δεν μας πειράζει και τόσο. Μπορούμε απλά να το κρυπτογραφήσουμε όλο ή τέλος πάντων ένα αρκετά μεγάλο μέρος, οτιδήποτε βρίσκεται δηλαδή ανάμεσα στο URL και στο body και να το μάθουμε. Και θα δούμε και τα γύρω-γύρω πράγματα που δεν μας ασχολούν τόσο. Αυτό πώς διορθώθηκε στη συγκλώση του PLF? Θα το συζητήσουμε στο τέλος. Ωραία. Πόσο πολυπλοκότητα έχει αυτός ο αλγόριθμος συνολικά, λέτε. Δηλαδή πόσα request χρειάζομαι για να μάθω ένα plaintext με γύρω μη. 128 επί μη, επί μέγεθος του μη. Επί πλήθος byte βασικά μη. Ναι. Σωστό. Βασικά είναι αυτό εδώ. Έχω B στην αρχή για να κάνω το alignment μου. Έχω μη bytes να το φωτογραφίσω και έχω και το μέγεθος του αλφαβήτου μου. Οπότε είναι τόσο. Και η αναμενόμενη τιμή θα είναι τόσο. Γιατί δεν θα χρειαστεί να περάσω πολλά βέβαια για να το βρω. Κατά μέσο όρο 128, κατά μέσο όρο 7. Και έχω περίπου αυτό το χρόνο. Αυτό πώς σας φαίνεται, είναι ρεαλιστικό? Μπορώ να το κάνω στην πράξη, να τρέξω τόσο request? Πόσο χρόνο θα πάρει δηλαδή να γίνει αυτό, σε λεπτά, ας πούμε, ή σε χρόνια? Πόσο χρόνο λέτε ότι χρειάζομαι για ένα request? Κάποια μιλισεκόντ, ξέρω. Κάποια μιλισεκόντ, ναι. Υπάρχουν βέβαια θέματα εδώ πέρα. Δεν είναι μιλισεκόντ. Να. Πόσο παίρνει, δηλαδή? Θεωρητικά θα μπορούσε για κάποια μιλισεκόντ. Πρακτικά δεν μπορούμε να γνωρίζουμε η απάντηση σε ποια ερώτηση αντιστοιχεί πάνω στο TLS. Χρειάζεται κάποια σεκόντ για να μπορούσε να είσαι σίγουρο ότι θα χειριστήσω ότι συμφωνούν σε αυτό που ρώτησες. Κατάλαβες τι λέει. Δηλαδή αν κάνω δύο requests θα είναι πάνω στο άλλο και έχει μια απάντηση είναι τριγαγύρω, γιατί ήταν στο πρώτο ή στο δεύτερο. Αυτό είναι το θέμα μου. Οπότε θέλω, ας πούμε, μπορούμε να υπολογίσουμε ότι θέλω ένα δευτερόλεπτο. Εντάξει, αν θέλω ένα δευτερόλεπτο είναι πολύ καλά βασικά. Αν τα στέλναμε και όλα μαζί, δεν μπορεί να το έπαιρνε ως κλίση άλλου είδους. Εντάξει, ναι, θα μπορούσε. Εξαρτάται τι είδους άμυνες έχει. Δηλαδή τώρα σε μια τέτοια απλή επίθεση όταν αναλύουμε σε αυτό το επίπεδο δεν υποθέτουμε ότι υπάρχουν άλλοι να προς το πάρει. Δηλαδή, όσο είμαστε οι 500 λεπτούς, είναι σε ένα χειρότητα. Αν υπάρχει αυτό το ready meeting, ας πούμε, θα το ψάξεις, θα δεις πόσο είναι και θα φροντίσεις να μείνεις εκτός του ραντάρ του site, έτσι. Φυσικά, η μέση είναι εκεί δεν βλέπεις. Ωραία, όταν παίρνει ένα δευτερόλεπτο, έχω περίπου 30 λεπτά που χρειάζομαι να το κάνω αυτό. Αυτό είναι ρεαλιστικός χρόνος, πιστεύετε, 30 λεπτά. Δηλαδή, εδώ υπολόγισα ότι θα είναι στις αναμενόμενες τιμές, χρειάζομαι τόσα requests, δεδομένου του S128, του αλφαβήτου του γνωστού στα bytes,
και παίζω, ξέρω, ας πούμε, τα cookies και το cookie μου είναι ακριβώς 16 bytes. Ξέρω που είναι και πόσο μεγάλο είναι. Ενδεχομένως θα το ξέρω και όντως αν έλαβα το site. Είναι ελεκτικός χρόνος στα 30 λεπτά ή όχι, όπως είπες. Είναι καλός για την οτιμήση. Έχεις πει το cookie. Το cookie ισχύει για 30 λεπτά. Δεν αλλάζει. Το cookie συνήθως δεν αλλάζει όσο είσαι login, είναι βασικά είναι το ίδιο πάνω κάτω. Μπορεί να είναι και για πολλές μέρες και εβδομάδες. Είναι καλό. Είναι καλό, λες. Έχει προβλήματα, δηλαδή, όπως το έχουμε σχεδιάσει. Σίγουρα, αυτό που σκέφτομαι είναι ότι όπως είπαμε πριν, πρέπει να έχουμε την Alice να είναι να παίζει το παιχνίδι, ας πούμε, 30 λεπτά να μην βγει από το site. Ναι, αυτό είναι ένα θέμα. Αυτό είναι ένα θέμα. Αυτό το θέμα του αν η Alice πρέπει να μείνει στο site, θα το δούμε και λίγο την επόμενη ώρα με το Bridge. Πώς μπορούμε να το αποφύγουμε αυτό το πρόβλημα, πώς πιστεύετε ότι το αποφέρει το TLS. Σας νομίζω λέει ένα παιδί το padding ή το HMAP, μπορείς να καταλάβεις. Νομίζω να καταλάβεις αν πέτυχε το padding ή το HMAP. Ένα παιδί δεν ήταν από το padding, δηλαδή αν είναι λάθος. Ήταν το HMAP, δεν ήταν το HMAP. Δεν μας πειράζει αυτό, ρε, γιατί δεν κοιτάζω. Άμα, ναι, όποιο και να αποτύχει, δεν σε νοιάζει. Σε νοιάζει βασικά όταν πετυχούν και τα δύο το ξέρεις και όταν αποτυγχάνει κάποιο από τα δύο δεν το ξέρεις. Να μάθεις ότι απαιτείς κάποιο. Αλλά όχι πιο απαραίτητο. Δεν σε νοιάζει. Στέλνει μια απάντηση ούτως ή άλλως. Αυτή η απάντηση όμως μπορεί να τη διαφορήσεις. Γιατί άμα είναι ας πούμε απλά error, ξέρω εγώ, encryption error, είναι πάρα μικρό και αν όλα τα μηνύματα της άλλης είναι τεράστιο και το βλέπεις. Δεν σε βολεύει. Και δεν γίνεται πάντα να απαντάς με όλα τα μηνύματα, δεν γίνεται να απαντάς με το benchmark είναι λάθος. Αυτό είναι άλλο πρόβλημα ασφάλειας μετά. Να υποχρεώνει το padding να είναι μηδενικά, να το λένε δηλαδή είναι μηδενικά. Το padding να είναι μηδενικά. Ναι, αυτό θα ήταν. Θα ήταν ίσως μια ιδέα, αλλά. Υπάρχουν άλλοι τρόποι επίθεση ενδεχομένως. Καλή ιδέα όμως, αυτό θα μπορούσε να γίνει. Να λέγει ότι είναι όντως μηδενικά το padding. Ναι. Τώρα δέχτε αυτό, πες να το έχω ακούσει, δεν είμαι σίγουρος για το τι έλεγε συγκεκριμένα. Μήπως διακόπτει τη σύνδεση όταν γίνει λάθος στο padding, στο. Και τι. Και μετά πρέπει να αλλάξει το cookie άμα θα ξανασυνδεθεί. Α, είναι ότι κάνει logout. Είναι κάτι τέτοιο. Εντάξει, μπορεί να μην συμβεί. Μπορεί να μην συμβεί. Νικόλα, έχει κάποια ιδέα. Το βασικό πρόβλημα είναι ότι μπορούμε να παράγουμε έγκυρα κρυπτοκείμενα. Οπότε, αν δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό, αν ας πούμε έχουμε πρώτα encrypt και μετά sign, δεν θα γίνει. Σωστά. Αυτό που λέει ο Νικόλας λοιπόν είναι η σωστή λύση. Άλλες λύσεις όπως το να βάλουμε ειδικά βέβαια είναι κάποιες λύσεις που έχουν δοκιμαστεί και έχουν αποτύχει. Οπότε έχουμε αυτή εδώ τη λύση. Οπότε το Mac πρέπει να επιβεβαιώνει και το padding. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο δεν μπορούμε εμείς να φτιάξουμε έγκυρα κρυπτοκείμενα τα οποία όντως ο server θα αποκρυπτογραφήσει και θα βρει κάτι το οποίο δεν θα πρέπει να δει. Ωραία. Αυτά για αυτή την ώρα και στην επόμενη ώρα θα δούμε την επίθεση Bridge, η οποία είναι σε streams. Ωραία, ας ξεκινήσουμε. Τώρα στην δεύτερη ώρα θα σας δείξω μια άλλη επίθεση στην Bridge. Το σκηνικό μοιάζει αρκετά με το προηγούμενο. Έχουμε πάλι τους παίκτες μας. Πάλι έχουμε εδώ την Alice. Πάλι έχουμε εδώ το Bob που έχει ένα site. Σαν παράδειγμα νομίζω ότι το Facebook και το Twitter. Η Alice επισκέπτεται τη σελίδα του Bob και παίρνει απαντήσεις. Και επισκέπτεται και άλλες σελίδες και παίρνει απαντήσεις. Αυτές οι άλλες σελίδες μπορεί να μην είναι HTTPS, ας πούμε το Amazon, και υπάρχει επίσης εδώ πέρα η Eve, η οποία μπορεί να παρέμβει εδώ και να παρέμβει εδώ, και αυτή η σύνδεση εδώ είναι HTTPS, ενώ αυτή εδώ είναι απλό HTTP. Αυτό είναι το σκηνικό μας. Η διαφορά με το προηγούμενο είναι ότι θα επικεντρωθούμε σε stream cyphers αυτή τη φορά. Θα μιλήσουμε στα παραδείγματά μας για το RC4, αλλά
μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιοδήποτε stream cipher. Η συγκεκριμένη επίθεση, όπως και η προηγούμενη επίθεση, μπορούσε να εφαρμοστεί σε οποιοδήποτε block cipher. Θα προσπεράσουμε κάποια πράγματα που έχουμε δει και την προηγούμενη φορά, που αφορούν κυρίως το threat model, το είδαμε στο σκηνικό μας. Θα σας δείξω αρκετές τεχνικές λεπτομέρειες και θα σας δείξω και ένα proof of concept που δούλευε στο Twitter πριν 2 χρόνια, αλλά τώρα έχει διορθωθεί. Και κάποιες μεθόδους αποφυγής θα συζητήσουμε, γιατί εδώ είναι λίγο πιο εκτενές το πρόβλημα. Μια άλλη διαφορά στο ότι είναι stream cipher είναι ότι εδώ θα επιτεθούμε στην απάντηση και όχι στο echo. Οπότε αντί να προσπαθήσουμε να διαβάσουμε το cookie, θα προσπαθήσουμε να διαβάσουμε κάποια δεδομένα της απάντησης. Θα δούμε και ποια. Λοιπόν, πριν πούμε όμως για την επίθεση, θα σας κάνω λίγο μια εισαγωγή σε συστήματα συμπίεσης, γιατί τα χρειαζόμαστε για να κάνουμε όλους την επίθεσή μας. Ποιοι γνωρίζετε για την κωδικοποίηση Huffman? Ακουστάει γνωρίζω. Ορίστε. Ακουστάει γνωρίζω. Θα τη δούμε, ας τη δούμε, δεν την ξέρουμε. Ωραία. Λοιπόν, Huffman 1951, ένας τρόπος να συμπιέζω πράγματα, απλώς είναι βασικά. Τι λέει, ότι παίρνω τα bytes του plain text και θέλω να κάνω συμπίεση. Τι σχέση έχω με την κρυπτογραφία? Αν το σκεφτείτε λιγάκι, έχουν πολλά παράδειγμα. Αρχικά υπάρχει ένα plain text και στις δύο περιπτώσεις. Στην μία περίπτωση γίνεται compress, στην άλλη γίνεται encrypt. Και αυτοί οι μετασχηματισμοί έχουν κάποιες ιδιότητες που είναι ευθυμητές και στις δύο περιπτώσεις. Δηλαδή, από τη μία πλευρά στο compressed text δεν θέλουμε να υπάρχει redundancy, διότι αν υπάρχει πούμε, κάποια επανάληψη, έχουμε χάσει χώρο και θα μπορούσαμε να το κάνουμε μικρότερο. Στην περίπτωση του ciphertext πάλι δεν θέλουμε να υπάρχει redundancy, γιατί αν υπάρχει redundancy, όπως έχουμε δει ας πούμε, στα συστήματα αντικατάστασης, μπορεί να αποκαλυφθούν πληροφορίες από plain text. Οπότε έχουν κάποιες κοινές ιδιότητες και θα δούμε τώρα τι ρόλο παίζει αυτό σε επιθέσεις. Στην περίπτωση του Huffman, ο τρόπος που κάνουμε τη συμπίεση είναι να αντικαταστήσουμε κάθε byte με κάποιο πράγμα που το λέω σύμβολο και το μια ακολουθία από bits. Έχω αυτό το plain text εδώ πέρα, λέει hello Twitter, γιατί θα ρυθμίσω στο Twitter, μεταξύ άλλων. Και μετράω για να κάνω Huffman, μετράω πόσες φορές εμφανίζεται το κάθε χαρακτήρα. Και κοιτάω το τι εμφανίζεται τις φορές, αυτά από 2 και αυτά από 1. Οπότε παρατηρώ ότι θα μπορούσα να αντικαταστήσω αυτά που εμφανίζονται πολλές φορές με κάτι πιο σύντομο. Δηλαδή, αντί να χρησιμοποιήσω 8 bits γι' αυτό, θα χρησιμοποιήσω λιγότερα και για αυτά που χρησιμοποιούνται μία φορά θα τα αντικαταστήσουμε κάτι ενδεχομένως μεγαλύτερο. Οπότε φτιάχνω ένα τέτοιο πινακάκι, ένα πινακάκι Huffman. Το οποίο λέει ότι αυτό εδώ το. Αυτά τα μπίτσα αντικαθιστούν αυτό, αυτό εδώ αντικαθιστά εκείνο. Ας πούμε το 0 αντικαθιστά πάντα το σύμβολο T. Οπότε αν το 0 ξέρω ότι είναι το σύμβολο T. Και παρατηρήστε ότι κανένα άλλο δεν ξεκινάει από το 0. Δηλαδή δεν υπάρχει κοινό prefix βασικά. Έτσι ώστε όταν ξεκινάω, ας πούμε, αν το 0 ξέρω ότι είναι το T, δεν μπορώ να αντικαθιστώ και να υπάρχει αμφισβήτηση. Οπότε αν κάνω αυτή τη δουλειά, μπορώ κατευθείαν να το ρίξω από τον 12 σε 59 στη συγκεκριμένη περίπτωση. Αυτό χρησιμοποιείται σε όλες τις μεθόδους συντήρησης και συνήθως σαν ένα από τα στάδια συντήρησης. Υπάρχουν και άλλα στάδια συντήρησης. Τώρα, το δεύτερο σύστημα συντήρησης που θέλω να συζητήσουμε είναι το LZ77. Αυτό είναι λίγο πιο περίπλοκη η στρατηγική του και συνήθως χρησιμοποιείται μαζί με το Huffman. Στο LZ77, ποιοι έχετε ξανακούσει για το LZ77 ή 78? Ωραία, θα το συζητήσουμε λιγάκι. Το LZ77 βασικά λέει τεράστιες. Εντάξει, έχεις κάποια bytes που εμφανίζονται συχνά. Αλλά όταν ας πούμε μπαίνω σε μια ιστοσελίδα, μπορεί να έχω και επανάληψη στο κείμενο. Όπως και σε ένα αγγλικό ή ελληνικό κείμενο, έχω κάποια πράγματα που εμφανίζονται σαν λέξεις πολλές φορές, σαν ακολουθίες bytes. Οπότε αυτά θα μπορούσα να τα αντικαταστήσω. Θα μπορούσα να πω. Αν έχω, ας πούμε, τη λέξη κρυπτοκείμενο 10 φορές, θα μπορούσα στην αρχή να έχω τη λέξη κρυπτοκείμενο και μετά κάθε επόμενη επανάληψη να λέει εντάξει, κοίτα εκεί που την έχεις ξαναδεί. Οπότε, βασικά, αντικαθιστώ κάποιες φράσεις που επαναλαμβάνονται
με κάποιο είδους τέτοια πράγματα που είναι δείκτες σε προηγούμενες εμφανίσεις. Και κάθε τέτοιος δείκτης λέει πόσο πίσω θα πας να κοιτάξεις και πόσους χαρακτήρες θα πάρεις. Έχεις δηλαδή ένα ζεύγος αριθμού. Έχω αυτό ας πούμε το Plaintext και θέλω να το συμπιέσω. Και υπάρχει κάποια επανάληψη. Ας πούμε η λέξη Hello εμφανίζεται πολλές φορές και θα αντικατασταθεί από δείκτης τελικά. Το LC77 μέσα στο τελικό του συμπιεσμένο κείμενο έχει δύο ειδών οδότητες. Είτε τις οδότητες που είναι ακριβώς πλέοντες, αυτούσια, κυριολεκτικές δηλαδή οδότητες, είτε οδότητες δείκτες που δείχνουν σε κάποιους άλλους δείκτες ή σε κυριολεκτικές οδότητες. Οπότε εδώ πέρα σας δείχνω το plaintext με μπλε και το compressed text με πορτοκαλί. Και έχω στην αρχή ξεκινήσει και έχω βάλει ένα κυριολεκτικό κείμενο στο compressed text, το οποίο είναι αυτούσιο το plaintext. Και στη συνέχεια έχω εδώ να βάλω τη λέξη Hello World, οπότε φτιάχνω ένα δείκτη που μου λέει ότι βασικά εδώ είναι στην επόμενη γραμμή, έτσι, οπότε όταν θα αποσυμπιέσω το κείμενο θα διαβάσω πρώτα αυτό εδώ και μετά θα συνεχίσω εδώ πέρα. Και εδώ μου λέει πήγαινε 26 χαρακτήρες πίσω, γυρνάω εδώ, φτάνω εδώ πέρα. Και διαβάζω 16 χαρακτήρες, δηλαδή Hello κλπ, μέχρι και το κενό. Οπότε αυτό εδώ ο δείκτης σημαίνει πήγαινε τόσο πίσω και βάλε αυτό που βλέπεις εκεί στη θέση αυτή. Όταν μετά θα συνεχίσω και θα βάλω τη λέξη hate που είναι καινούργια, θα τη γράψω κυριολεκτικά. Αντίστοιχα το γιο όμως, επειδή υπάρχει ξανά, θα το βάλω σαν αναφορά προηγουμένως. Τώρα θα εμφανιστεί ξανά η λέξη hello world. Πώς φαντάζεσαι ότι θα μοιάζει το συμπιεσμένο κείμενο? Θα εμφανιστεί ξανά στο playtext το Hello World στην τρίτη γραμμή. Πώς θα το συμπιέσω αυτό? Θα βάλω ένα δείκτη που να δείχνει όχι στο αρχικό World, εκεί που έχουμε βάλει τον πρώτο δείκτη. Ωραία. Οπότε θα γίνει αυτό όντως. Και για να καταλάβετε αυτό, σκεφτείτε ότι αυτό έχει αποσυμπιεστεί ήδη. Οπότε την ώρα που διαβάζει αυτό που το αποσυμπιέζει, έχει γράψει εδώ τη λέξη Hello World, οπότε αυτό ο δείκτη μπορεί να δείξει εδώ πέρα. Εντάξει. Και μετά έχω πάλι αυτό εδώ που μπορεί να δείξει στο προηγούμενο δείκτη. Και μετά έχω άλλη μια φορά την φράση Hello World. Πώς φαντάζεστε ότι θα γίνει αυτή η συμπίεση? Μια τρίτη φορά δηλαδή υπάρχει πάλι η φράση. Υπάρχει ένα ωραίο τρίκ που μπορούμε να κάνουμε εδώ πέρα. Ναι. Πάλι 14-14. Θα μπορώ να πω 14-14 και να δείξω εδώ, σωστό, ή μπορώ να κάνω και κάτι πιο έξυπνο. Ναι, μπορώ να πω επί δύο φορές το τελευταίο. Μπορώ βασικά εδώ να βάλω 28. Δηλαδή αυτό εδώ παίρνει, γυρνάει 14 πίσω, παίρνει 14 χαρακτήρες και μετά παίρνει και άλλους 14. Ναι, αυτό αναφορικό. Ωραία. Οπότε έχω τέτοιους δείκτες μέσα στο κείμενό μου. Και με αυτό φτιάχνω το GZIP. Μάλλον το GZIP το ξέρετε όλοι, φαντάζομαι. Το GZIP είναι μια τεχνολογία συμπίεσης που χρησιμοποιείται για να συμπιέζουμε αρχεία, τα TARGZ, ας πούμε, GZIP. Χρησιμοποιείται στο web πάντα για να ανταλλάξω εδώ πέρα δεδομένα και στα requests και στα responses. Και το GZIP βασικά χρησιμοποιεί έναν αλγόριθμο συμπίεσης που ονομάζεται Deflate, που είναι η σύνθεση αυτών των δύο. Δηλαδή πρώτα εφαρμόζεται το LC77 και μετά εφαρμόζεται το Hartman πάνω σε αυτό. Σωστά τα λέω, λοιπόν, αυτά τα είδαμε την προηγούμενη φορά, οπότε θα τα προσπεράσω. Εδώ πέρα το παράδειγμά μας είπαμε ότι έχουμε μια HTTPS σύνδεση και επίσης μπορούμε να υποθέσουμε ότι αυτή η σύνδεση είναι HSTS, δηλαδή δεν μπορεί να γίνει SSL stream. Οπότε θα πρέπει πραγματικά να επιτεθώ στην κρυπτογραφία και να κάνω κάτι πιο έξυπνο, το οποίο είναι και το bridge. Αυτά τα είδαμε την προηγούμενη φορά. Ας δούμε λίγο το σηματάκι εδώ πέρα. Έχω εδώ το θύμα μου και έχω το ονατάκι μου παρόμοιο το σκηνικό μου με το Google. Και υπάρχει κάποιο κρυπτογραφημένο κάρτο που περνάει από το ονατάκι και ο ονατάκι μπορεί να δει τα κρυπτοκείμενα. Εντάξει. Τώρα θέλω να σας πω ένα άλλο κομματάκι το οποίο δεν είχαμε προλάβει να το κάνουμε την προηγούμενη φορά που μιλήσαμε για HTTPS, που αφορά Web Security και αφορά το λεγόμενο CSRF. Το CSRF είναι μια απάντηση σε ένα συμπληκτή σας που ρώτησε και όλες μια ερώτηση. Είναι το εξής. Εφόσον η developer
μπορεί να πει στην Alice να κάνει post requests στο Facebook. Γιατί ήδη δεν μπορεί να κάνει την Alice όντως να στείλει μηνύματα, ας πούμε, στο Facebook ή να κάνει posts. Αυτό είναι το ερώτημα. Ο τρόπος που δουλεύει στην πραγματικότητα είναι πολύ απλός. Όταν η Alice επισκεφτεί όντως στο Facebook ή το Twitter εδώ πέρα, θα της εμφανιστεί κάποια φόρμα στην οποία μπορεί να γράψει το κείμενό της για να κάνει το submission. Μέσα σε αυτή τη φόρμα περιέχεται και κάποιο μυστικό, το οποίο θα πρέπει να το ξαναστείλει όταν θα κάνει το submission. Αυτό το μυστικό ονομάζεται CSI ή Cross-Site Request Forgery Token. Εντάξει. Εδώ πέρα λοιπόν έχω κάνει το εξής. Έχω επιχειρήσει σαν Eve να κάνω την Alice να κάνει ένα tweet το οποίο δεν θα έπρεπε κανονικά να μπορεί να κάνει. Οπότε έχω φτιάξει μια φόρμα σε HTML και λέω ότι θα κάνει το submission στο mobile Twitter, θα στείλει αυτό το tweet και θα υπάρχει εδώ ένα κουμπί. Και χρησιμοποιώ κάποια κώδικα για να στείλω αυτή τη φόρμα χρησιμοποιώντας post. Εντάξει. Δεν χρειάζεται να ξέρετε HTML και JavaScript για να καταλάβετε αυτό, ούτε θα εξεταστείτε σε αυτό. Απλώς σας το λέω για να κατανοείτε λίγο γιατί αυτό το token το CSRF είναι κάτι σημαντικό το οποίο έχει αξία να δουλέψουμε όταν χρησιμοποιεί το βίντεο. Τώρα προς το παρόν αυτό εδώ πέρα, αν είχα ένα site το οποίο δεν είναι προστατευμένο από τέτοιου είδους επιθέσεις, θα μπορούσα να σας στείλω ένα link, σαν EVEV, να μπείτε στο site μου, να τρέξει αυτός ο κώδικας και θα μπορούσα ίσως να κάνω tweet από τον δικό σου λογαριασμό. Γιατί όταν θα σταλεί αυτή η φόρμα, ο browser θα σας στείλει μαζί και το cookie. Οπότε θα είστε authenticated. Εντάξει. Βέβαια δεν μπορεί να γίνει αυτό γιατί το Twitter είναι ένα σωστά φτιαγμένο site όσον αφορά την ασφάλεια. Είναι κανονικό αυτό πώς θα μπορούσε να γίνει γενικά. Το cross-site request forgery. Οπότε, όταν εμείς μπαίνουμε όντως στο Twitter, υπάρχει και ένα μυστικό πράγμα, authenticity token, ας πούμε, το οποίο είναι ένα τυχαίο πράγμα, μας το στέλνει ο server με το οποίο σκεφόμαστε το Facebook. Και όταν θα στείλω ένα μήνυμα, θα το στείλω και αυτό μαζί. Και ο server θα λέξει ότι αυτό που του έστειλα είναι αυτό το οποίο έπρεπε. Οπότε αυτό είναι ο τρόπος και πράγματι εδώ πέρα η Eve μπορεί να κάνει την άλλη σας τη λιότυπο όσο θέλει, άρα τα requests θα φτάνουν. Οι απαντήσεις όμως ενδεχομένως να είναι ότι δεν έχεις το δικαίωμα να κάνεις αυτό το post. Εντάξει. Οπότε γενικά το CSRF token είναι κάτι σημαντικό, το authenticity token, γιατί άμα το κλέψει κάποιος επιτιθέμενος, μπορεί να προσποιηθεί ότι είμαστε εμείς, όπως στην περίπτωση του cookie. Μπορεί να λέει να κάνει post σαν να είμαστε, σαν είναι ο ίδιος εμείς. Παρόλο που δεν έχει κάνει login και δεν μπορεί να δει πληροφορίες στο site που θα έπρεπε να είναι εμπιστευτικές, μπορεί να προσποιηθεί την ταυτότητά μας. Έχει αυτή την ιδιότητα και παρατηρήστε ότι το authenticity token περνάει στο response. Οπότε, επειδή θα επιτεθούμε στο response, στην επιστροφή, όταν η Alice δηλαδή πάει να δει μια φόρμα, ο server θα της επιστρέψει ένα CSRF token μεταξύ άλλων. Αν αυτό μπορέσουμε να το κρυπτογραφήσουμε, τότε μπορούμε να προσποιηθούμε ότι είμαστε η Alice, σαν ήδη. Βάζει νόημα αυτό. Έχετε ερωτήσεις? Αυτό είναι το σενάριο. Μοιάζει το προηγούμενο με την έννοια ότι είχαμε κάθε φορά ένα μυστικό, στο pool ήταν στο request, που ήταν το cookie. Στην περίπτωση του bridge είναι στην απάντηση που είναι το authenticity token, το CSRF token. Οπότε θα δούμε τώρα πώς θα το κλέψουμε αυτό. Αν δεν έχετε κανονίσει πλήρως, ας πούμε, το κομμάτι του web, υποθέστε απλά ότι υπάρχει μια απάντηση η οποία περιέχει ένα σημαντικό μυστικό που μπορώ να το αξιοποιήσω για να προσποιούμε ότι με κάποιο site. Ωραία. Οπότε αυτός θα είναι ο στόχος μας και θα δούμε για κάποιους άλλους στόχους προς το τέλος που ενδεχομένως θα μπορούμε να πετύχουμε. Αλλά αυτό θα ήταν σημαντικό, αν μπορούμε να καταφέρουμε αυτό, θα είναι το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε σε αυτή την επίθεση. Το same origin policy το συζητήσαμε την προηγούμενη φορά, το θυμάστε, ελπίζω. Τι λέει, ότι εδώ πέρα όταν η Alice επισκέπτεται το site της Eve, η Eve μπορεί να κάνει την Alice να στέλνει requests στο pod, αλλά δεν μπορεί να διαβάσει τις απαντήσεις, το plaintext τους, έτσι. Αλλά στο δείτε φυσικά να βλέπει κανονικά τι συμβαίνει. Και εδώ είναι κάποιοι τρόποι με τους οποίους το κάνει, αυτό είναι παρόμοιο με το πώς το κάνουμε στο pool. Πολλά sites δεν έχουν HTTPS, έχουν HTTP, το Amazon ας πούμε είναι παράδειγμα, το CNN είναι παράδειγμα, το eBay είναι παράδειγμα.
επειδή αυτά είναι HTTP, δεν είναι ούτε integrity check, ούτε είναι encrypted, ούτε είναι authenticated, τίποτα. Οπότε έχουμε ένα τέτοιο σενάριο που η Alice μπαίνει σε κάποιο τέτοιο site και ο attacker, κοιτάξτε εδώ τι κάνει, μπορεί να πειράξει JavaScript η οποία επιστρέφεται από αυτά τα κανονικά sites. Δηλαδή, μπαίνει η Alice στο CNN, επιστρέφει το CNN κάποιο κώδικα. Ο attacker στην επιστροφή, επειδή αυτό δεν είναι authenticated, δεν είναι integrity check, μπορεί να προσθέσει κώδικα ό,τι θέλει. Παρατηρήστε τώρα ότι το προηγούμενο πρόβλημα που συζητήσαμε ότι η Alice πρέπει να επισκεφτεί κάποιο κακόβουλο link της ήδη ή πρέπει να μείνει στο site για 30 λεπτά, δεν ισχύει πλέον. Γιατί αν έχουμε κάνει αυτό το είδος την επίθεση, ξαφνικά η Alice αρκεί να μπαίνει στο ίντερνετ βασικά. Και όσο μπαίνει στο ίντερνετ, εγώ μπορώ να τη στέλνω κώδικα, σε κάθε φορά που μπαίνει σε ένα άλλο site, να στέλνω και κάποιον άλλο κώδικα και να συνεχίσω να κάνω την επίθεσή μου. Άρα δεν χρειάζεται καν να πατήσει σε κάποιο link και αυτή η επίθεση είναι επιμήνουσα, έτσι τη λένε. Θα το συζητήσουμε και στο τέλος αυτό. Αλλά βασικά δεν χρειάζεται καν να την κάνω να πατήσει κάποιο link. Ωραία. Αλλιώς δηλαδή το κώδικα που τρέχει σε ένα υπάρχον site. Ο στόχος μου βέβαια είναι να επιτεθώ σε κάποιο site το οποίο έχει όντως HTTPS. Εντάξει, γιατί στα HTTP τα βλέπω όλα έτσι. Οπότε θα τρέξω κάποιο κώδικα στον υπολογιστή της άλλης, ο οποίος θα τρέχει σε κάποιο context ενός τέτοιου site και λόγω save origin policy δεν θα έχει πρόσβαση στα δεδομένα που παίρνει από κάποιο άλλο site τύπου Facebook, Twitter, Gmail που είναι ασφαλή, αλλά θα μπορεί να στέλνει ό,τι θέλει εκεί πέρα. Ωραία. Έτσι, ας πούμε, θα μπορούσα να αλλάξω τον κώδικα του CNN όταν τα δεδομένα περνάνε στο δίκτυο και να φορτώσω ένα δικό μου κώδικα από το δικό μου site, ο οποίος θα τρέξει εκεί πέρα. Τώρα εδώ πέρα σας έχω και τον κώδικα, αν θέλετε να το δείτε. Ένας τρόπος ας πούμε, να κάνω την άλλη να κάνει requests είναι τι, να φορτώσω ένα κώδικα το οποίο φορτώνει μια εικόνα. Τι λέει αυτός ο κώδικας, τρέχει στο CNN και φορτώνει μια εικόνα από το Twitter. Αλλά αυτό δεν είναι στην πραγματικότητα μια εικόνα, αλλά είναι ένα άλλο URL το οποίο βασικά μπαίνει στο mobile Twitter και φορτώνει ένα search. Όταν θα πάει ο browser να φορτώσει αυτή την εικόνα, θα καταλάβει ότι κοίτα, αυτό δεν είναι εικόνα, είναι μια λίστα από tweets και θα δείξει ας πούμε, κάτι το οποίο δεν μοιάζει με εικόνα. Θα λέει ότι αυτή η εικόνα είναι λάθος. Κάπως έτσι θα μοιάζει αυτό. Παρατηρήστε όμως ότι εδώ μπορώ να ελέγξω τι θα στάλει. Αυτό δηλαδή είναι το. Ελέγχω το κομμάτι του request όπως πριν στο pool. Εντάξει αυτό. Σας φαίνεται κατανοητό. Χωρίς. Σας ρωτάω γιατί είναι λίγο περίπλοκο το setting και έχει αρκετούς παίκτες, οπότε δεν είμαι σίγουρος ότι. Εντάξει, ωραία. Λοιπόν, φυσικά εδώ πέρα μπορώ να βάλω ένα κομμάτι το οποίο θα μου επιτρέψει να έχω άδεια αποτελέσματα στην απάντηση. Εδώ πέρα δεν στέλνεται κάποιο CSRF, αλλά το search δεν χρειάζεται κιόλας CSRF γιατί δεν είναι κάτι που απαγορεύεται. Έτσι. Οπότε βάζω την άλλη να κάνει search για κάποια tweets στο Twitter. Υπάρχει κάποια απάντηση που λαμβάνω. Και στην απάντηση βασικά δεν υπάρχουν αποτελέσματα γιατί δεν υπάρχει κανένα tweet το οποίο να περιέχει το πράγμα. Για να δούμε τώρα τι θα επιστρέψει στο Twitter όταν θα κάνω αυτή τη δουλειά. Θα επιστρέψει κάποια πράγματα που δεν με ενδιαφέρουν. Θα επιστρέψει εδώ ότι υπάρχει στο μενού ένα head. Υπάρχει ένα settings. Δεν με νοιάζει όσο είναι επιθέμενο. Και επιστρέφει δύο πράγματα τα οποία είναι ενδιαφέροντα. Το ένα είναι το μυστικό το οποίο θέλω να κλέψω. Αυτό είναι το CSRF token. Και θα επιστρέψει και κάτι που το λέμε ανάγκαση. Το οποίο θα είναι βασικά αναζητήσατε για το χ. Και αυτό είναι ακριβώς αυτό το οποίο έψαξα. Άρα, να δούμε το σενάριο. Η Alice επισκέπτεται κάποιο site σαν το Amazon. Η Eve βάζει κάποιο κώδικα JavaScript, ο οποίος θα κάνει μια αναζήτηση στο Twitter. Και το Twitter θα επιστρέψει τα αποτελέσματα, αλλά θα επιστρέψει και τη συμβολοσυρά την οποία αναζήτησε η Alice από τον υπολογιστή της, την οποία την επιλέγει ακριβώς η Eve. Βάζει νόημα. Ωραία, οπότε τώρα έχω ένα chosen plaintext στο response. Το βλέπετε πώς έχει γίνει. Λόγω της ανάκλασης υπάρχει chosen plaintext στο response. Δεν ελέγχω βέβαια όλο το plaintext, ελέγχω ένα μέρος του. Και πάλι, μαζί με αυτό που ελέγχω, εμφανίζεται και κάτι το οποίο θέλω να μάθω. Άρα, σαν επιθέμενος εδώ πέρα, μαθαίνω πάλι την κρυπτογράφηση
του Nons, το οποίο το διαλέγω εγώ, ό,τι θέλω, και του Secret, του Cup. Και φυσικά εδώ ανάμεσα μπορεί να υπάρχουν και πολλά άλλα. Ωραία. Παρατηρούμε το εξής ενδιαφέρον τώρα. Ενώ πριν είχαμε το Pattern Oracle, τώρα θα χρησιμοποιήσουμε μια άλλη ιδιότητα. Ότι μέχρι τώρα στα θεωρήματά σας έχετε υποθέσει γενικά σε όλες τις αποδείξεις ότι το μήκος, ας πούμε, είναι κάποιο συγκεκριμένο πράγμα το οποίο δεν μας νοιάζει να το κρύψουμε γιατί είναι γνωστό σε όλους. Αυτή η απλή υπόθεση ξαφνικά μας φτιάχνει μια ευπάθεια την οποία μπορούμε να την αξιοποιήσουμε. Και συνήθως ισχύει και αυτή η εξίσωση εδώ πέρα, η ισοδυναμία, λέει ότι κοίτα να δεις. Άμα κρυπτογραφήσεις δύο καθαρά κείμενα τα οποία έχουν διαφορετικό μήκος, τα κρυπτοκείμενα θα έχουν περίπου την ίδια σχέση ανισότητα. Αν κρυπτογραφήσω κάτι μικρό, θα πάρω κάτι μικρό. Αν κρυπτογραφήσω κάτι μεγάλο, θα πάρω κάτι μεγάλο. Διατηρείται δηλαδή η σχέση ανισότητας στο μήκος όταν περνάω κάτι από την κρυπτογράφηση. Αυτό φαίνεται να είναι αρκετά αθώο όταν θα σχεδιάσουμε ένα τέτοιο σύστημα, αλλά όπως θα δείτε δεν είναι και μπορώ να μάθω ουσιαστικά όλο το plain text από αυτό το μικρό πράγμα. Τώρα να δούμε πώς θα γίνει αυτό. Λοιπόν, το length leak δεν θα σας το δείξω σήμερα. Το HTTPS λοιπόν επιδέχεται τέτοιες επιθέσεις και πράγματι αν δείτε ότι χρησιμοποιούνται stream ciphers αυτή η επίθεση ενδεχομένως να δουλεύει ακόμα. Ένας λόγος που δεν δουλεύει η επίθεση είναι ότι πολλά sites έχουν κάνει upgrade σε block ciphers και η διπλωματική του Δημήτρη είναι να κάνει τέτοια επίθεση, οπότε την έχει κάνει. Οπότε υπάρχει τρόπος να γίνει και σε block ciphers, αλλά είναι αρκετά πιο περίπλοκος. Και παρεμπιπτόντως σας προσκαλούμε και στο AFECRIP που θα γίνει στις αρχές του Γενάρη να σας δείξουμε ακριβώς πώς μπορεί να γίνει και με block ciphers με αρκετά πιο δύσκολες τεχνικές, να επεκτείνουμε αυτά που θα σας δείξω σήμερα. Βέβαια αυτό που θα σας δείξω σήμερα είναι γνωστό σε όλο τον χώρο του web ενώ το κομμάτι του AFECRIP είναι ερευνητικό ακόμα. Ξέρω πότε μπορεί να περάσει. Λοιπόν, το GZIP λοιπόν εκμεταλλεύεται το γεγονός ότι εδώ δεν γίνεται απλά encryption. Άρα γίνεται πρώτα ένα compression. Compress, encrypt. Δηλαδή, εγώ ελέγχω αυτό σαν επιθέμενος, υπάρχει εδώ ένα μυστικό, συμπιέζονται μαζί και μετά κρυπτογραφούν. Βλέπετε ίσως τι πρόβλημα ενδεχομένως να υπάρχει. Δηλαδή, συνθέτοντας την συμπίεση με την κρυπτογράφηση, ξαφνικά έχουν δημιουργήσει μια ευπάθεια. Με τρόπο που ίσως δεν είναι προφανής. Ναι. Μπορώ να δω αν το plain text είχε μεγάλη επαναληπτικότητα. Μπορώ να δω αν το plain text είχε μεγάλη επαναληπτικότητα. Ενώ ότι το cipher text ήταν μικρότερο. Ναι, μπορώ να δω αυτό. Εντάξει, με βοηθάει κάπου. Εγώ θέλω να πάρω bytes τελικά του plain text. Να δούμε. Λοιπόν, στο bridge η βασική ιδέα είναι αυτή εδώ. Ότι αν διαλέξω ένα κλασί μου να είναι ακριβώς ίδια με το CSRF token, τότε το response θα είναι σύντομο. Διαφορετικά δεν θα είναι. Σας φαίνεται σωστό αυτό, σαν παρατήρηση. Αυτό είναι η καρδιά του bridge, σαν επίθεση. Άρα εδώ δηλαδή το notes είναι ακριβώς το ίδιο το secret, το τελειώδη του XD77 που υπάρχει στο GZ, αυτό θα γίνει μικρό σαν συμπίεση. Και άρα και το κρυπτοκείμενο θα γίνει μικρό. Αν όμως είναι διαφορετικά, αυτά δεν μπορούν να συμπιεστούν. Άρα η συμπίεση θα δώσει περίπου το ίδιο μήκος με το αρχικό χαροκείμενο. Και αφού κάνω την κρυπτογράφηση πάνω στο συμπιεσμένο κείμενο, το οποίο δεν έχει συμπιεστεί ουσιαστικά, θα πάρω κάτι μεγαλύτερο. Άρα αν μπορούσα με κάποιο τρόπο να μαντέψω το CSRF token εδώ πέρα, θα είχα επιβεβαίωση πάνω στο πρωτόκολλο, κατευθείαν. Αν το δω, εντάξει, βέβαια το να το δω είναι αυτό που θέλω, αλλά έστω ότι το έβρισκα, θα συμπιζόταν καλά και θα μπορούσα να το παρατηρήσω στο μήκος της απάντησης. Και τα μήκη τα βλέπω βέβαια στο δίκτυο, γιατί βλέπω το μήκος του κρυπτοκειμένου, οπότε μπορεί να προκύψει το μήκος του καθαρού κειμένου. Γιατί να μην κάνουμε κατευθείαν brute force στα CSRF token, γιατί να μην κάνουμε brute force στα CSRF token, τι λέτε οι πολίτες. Δηλαδή είναι υποδομένο κιόλας. Αυτό εδώ είναι το CSRF token στο mobile computer. Δεν θα τελειώσει πολύ αυτό με το brute force. Δεν θα τελειώσει, ναι. Πόσο χρόνο θα πάρει. 20 χαρακτήρες, είναι 20 ας πούμε μήκος. Ναι. Επί 26 παράγματα και 10 νούμερα. Ναι. 10 επί 36.
20-36. Όχι, όχι, 36 στην 20. 36 στην 20. Ε, 20-36. 36-20 αν είναι 20. Οπότε δεν μπορώ να κάνω το force. Αυτό είναι μεγάλο. Και μάλιστα το είναι μεγαλύτερο, δεν είναι τόσο μικρό στο το παράδειγμα. Αυτό δεν είναι το βέβαια ακόμα η επίθεση. Οπότε δεν μπορώ να το κάνω το force, αλλά μπορώ να αποφασίσω, μπορώ να καταλάβω αν υπήρξε ανάκλαση στην περίπτωση που το βρω ακριβώ. Βέβαια, προς το παρόν αυτό δεν είναι ένα πρώτο ακριβώ. Να δούμε πώς θα το βρούμε σιγά σιγά. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε ακριβώς τι γίνεται στο LG77. Στην περίπτωση λοιπόν που το authenticity token είναι ακριβώς το ίδιο με αυτό που έγραψα στο search μου, τότε εγώ, επειδή τυχαίνει το authenticity token να εμφανίζεται μετά από εκεί που υπάρχει ανάγκαση για το search query, εδώ θα υπάρξει ένας δείκτης πίσω. Και εκεί θα υπάρξει κυριολεκτικά το κείμενο για το οποίο έψαξα. Οπότε όντως θα γίνει μικρότερο αυτό. Τώρα, γενικά σε αυτά και στο pool και στο Games, το μοντέλο το οποίο έχετε δει όσο αφορά το plaintext attack είναι λίγο διαφορετικό, αν το παρατηρήσετε. Η διαφορά είναι ότι στο chosen plaintext έχω μερικά επιλεγμένο plaintext. Είναι ένα μέρος, δεν το διαλέγω όλο. Και ο σκοπός μου δεν είναι να βρω το κλειδί σε συγκεκριμένη περίπτωση, είναι να βρω κάτι το οποίο κρυπτογραφείται μαζί με αυτό το οποίο διάλεξα. Οπότε αυτό το λέμε partial chosen plaintext. Μοιάζει με τα υπόλοιπα μοντέλα που έχετε πει, αλλά είναι λίγο διαφορετικό. Ωραία. Αρχικά μπορούμε να εκθέσουμε ότι έχουμε αντέψει κάποιους χαρακτήρες του μυστικού. Ας πούμε ότι έχουμε αντέψει τρεις χαρακτήρες. Αν έχουμε αντέψει τρεις χαρακτήρες, που θα δούμε πώς μπορώ να τους μαντέψω, τότε ίσως μπορώ να μαντέψω κάποιον επιπλέον χαρακτήρα. Ο τρόπος που μπορεί να γίνει αυτό είναι ο εξής. Βασικά, αν εδώ βάλω 4 χαρακτήρες από μυστικό, οι οποίοι είναι σωστοί, θα ταιριάξουν ότι θα γίνει μικρότερο από όταν είχα βάλει 4 χαρακτήρες, οι οποίοι είναι λάθος. Άρα μπορώ ουσιαστικά να αρχίσω να δοκιμάσω χαρακτήρες έναν-έναν. Θα δοκιμάσω δηλαδή 4 χαρακτήρες, και μετά αφού βρω τον 4ο χαρακτήρα, να δοκιμάσω το επεκτείνω αυτό με τον 5ο χαρακτήρα, και ούτω καθεξής. Οπότε εργάζομαι ως εξής. Αν ζητώ κάτι το οποίο δεν ταιριάζει στην Twitch, ο λόγος που να ζητώ κάτι το οποίο δεν ταιριάζει στην Twitch, ποιος είναι. Δηλαδή, γιατί έχω και το prefix PFJ, CGQ. Ποιος το σκέφτηκε αυτό. Βλέπετε ότι αυτό που έχω στείλει σαν ανάκλαση δεν είναι μόνο το μηδενή, αλλά είναι και κάποια ανάκτητα πράγματα, ένα τυχαίο πράγμα. Γιατί με βοηθάει αυτό να το κάνω. Το χρειάζομαι. Για να μην ταιριάξει με κάτι άλλο που θα είναι μέσα στο... Να μην ταιριάξει με κάτι άλλο που θα είναι μέσα. Καλά, έτσι κι αλλιώς μπορεί να ταιριάξει ενδεχομένως. Δεν είναι αυτός ο λόγος. Θα μπορούσα να ταιριάξει και πάλι. Θα μπορούσα, ας πούμε, το user ID μου να είναι το ταιριάξει. Ναι. Γιατί παίζουμε με το μέγεθος του αυτό που μας έρχεται, όταν έχει βρει Twitch θα είναι μεγάλο. Μπράβο, αν έχει βρει Twitch, θα είναι μεγάλο και μετά με το που δεν θα βρει θα αλλάξει όλο και δεν θα μπορώ να το πει. Δηλαδή, εγώ θέλω ο θόρυβος να είναι ελαχιστοποιημένο. Και βασικά θέλω το μήκος να είναι σταθερό εφόσον δεν αλλάζει κάτι. Αυτό θέλω. Οπότε γι' αυτό χρειάζομαι αυτό. Και μετά σιγά σιγά αρχίζω και προσθέτω ένα χαρακτήρα. Βασικά έχω βρει τους τρεις χαρακτήρες μου, δοκιμάζω. Το τέταρτο χαρακτήρα να είναι το 0. Το δοκιμάζω. Στέλνω ένα, βάζω την άλλη σε αυτή την request, παίρνω το response, κοιτάω τι γίνεται. Δοκιμάζω και με το 1, δοκιμάζω και με το 2, δοκιμάζω και με το F, επειδή είναι 16αρτικό, είναι 16 στη συγκεκριμένη περίπτωση οι διαφορετικοί χαρακτήρες. Κάποιο από αυτά θα κάνει η ελαχιστοποίηση του μήκου. Δηλαδή η συνάρτησή μου θα μοιάζει κάπως το μήκος, θα μοιάζει κάπως έτσι. Θα είναι εδώ το μήκος και εδώ θα είναι ο χαρακτήρας. Θα είναι σταθερό το μήκος για όλα, εκτός από ένα, στο οποίο θα είναι πιο μικρό, γιατί θα κάνει ελαχιστοποίηση. Και αυτό είναι αυτό που με ενδιαφέρει εμένα. Βάζει νόημα. Οπότε ο χαρακτήρας ο οποίος βελτιστοποιεί τη συγκεκριμένη συνάρτηση του μήκου είναι ακριβώς απάντηση στο ποιος είναι ο επόμενος χαρακτήρας. Με το που βρω τον επόμενο λοιπόν, μπορώ να συνεχίσω τη δουλειά και να βρω τον ακόμα επόμενο.
Ναι, σε περίπτωση βέβαια που βάλω λάθος χαρακτήρα, ο λάθος χαρακτήρας θα προσθεθεί σαν κυριολεκτικός χαρακτήρας. Δεν θα συμπιεστεί έτσι. Θα έλειπες δηλαδή. Τι μήκος σας, τι χρόνο πιστεύετε ότι θα χρειαστεί αυτό για να βρω ένα χαρακτήρα. Πόσα request θα χρειαστεί να κάνω και πόσο χρόνο θα μου πάρω. Ναι. Θα μπορέσουμε να τρέχουμε γράμματα και αριθμούς κατά μέσα από 36-28. Ναι, ωραία. Αν το αλφάβητο μου γενικά είναι σίγμα, τότε αυτό θα πάρει ο του σίγμα και κατά μέσο όρο τόσα. Οπότε αυτό είναι. Και αν θέλω να μαντέψω ολόκληρο το off token το οποίο έχει μήκος, ας πούμε, μη χαρακτήρες, τι λέτε, πόσο θα μου πάρει. Να τους μαντέψω όλους δηλαδή. Ιδέες, αυτό. Ναι. Αφού κάθε βήμα εξαρτάται το προηγούμενο, είναι σίγμα δεύτερα και σίγμα δεύτερα, μία και σίγμα δεύτερα. Ναι. Δεν έχει κάτι περίπτωκο. Δηλαδή, εδώ θα είναι ο του μη εξήγη. Εντάξει, και αυτό. Δηλαδή, αυτό θα είναι η αναμενόμενη τιμή και αυτό θα είναι η προπλοκότητά μου. Ωραία. Οπότε εδώ φαίνεται πλήρως το πώς θα δουλέψει το bridge. Έχω εδώ τον επιτιθέμενό μου. Συνδέεται το θύμα σε κάποιο δίκτυο στο οποίο έχω έλεγχο, είτε στο ίδιο το δίκτυο είτε κάπου στο μονοπάτι του με όλα αυτά τα sites. Το θύμα κάνει browsing στο internet κανονικά. Στέλνει ένα JavaScript κώδικα της επιλογής μου, ο οποίος θα στείλει requests από το θύμα στο Twitter σε συγκεκριμένη περίπτωση. Παρακολουθώ τι συμβαίνει στο δίκτυο και μαθαίνω τον μήκος. Εντάξει. Οπότε εδώ είναι το κανάλι, το command and control που λέω στο θύμα τι ακριβώς θα τρέξει. Εδώ υπάρχει πόρτος ο οποίος θα τρέξει στο θύμα, το οποίο φαίνεται να εξυπηρετεί από κάποιο κανονικό site και αυτός προκαλεί να γίνει κάποιο request. Εδώ μπορεί να υπάρξουν πάρα πολλά requests, ενδεχομένως και χιλιάδες. Ωραία, αυτό είναι το πιο βασικό σημαντάκι που υπάρχει στην επίθεση. Πρέπει να το καταλαβαίνετε αυτό γιατί είναι έτσι και πώς βλέπει. Λοιπόν, αυτή την επίθεση τη σκέφτηκαν ο Άντζελο Πράντο, ο Νίλ Χάρις και ο Γιουέλ Γκλουκ. Είναι τρεις εργαζόμενοι στο Salesforce. Νομίζω ότι αυτοί δεν δουλεύουν ακόμα στο Salesforce. Είναι στο Σαν Φρανσίσκο, έφτιαξε αυτή την επίθεση το 2013. Και την δημοσίευσαν στο Black Hat, στο συνέδριο. Την έφτιαξαν εναντίον κάποιες συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιούσε StreamSaver, συγκεκριμένα C4. Θα ήθελα να ρωτήσω γιατί δουλεύει αυτή η επίθεση εναντίον StreamSaver. Γιατί πιστεύετε ότι δουλεύει εναντίον StreamSaver και όχι εναντίον BlockSaver. Τα BlockSciences εντελούν τις στατιστικές για να τα ιδιότητες. Ενώ τα BlockSciences δημιουργούν επιτυχία μετάθεση, πρακτικά. Ναι. Σωστό είναι αυτό που λες. Επειδή τα BlockSciences θέλουν πάντη και δεν μας πειράζει. Ναι, το πάντη μας πειράζει. Σωστό. Γιατί βασικά θα αλλάξει λίγο το μήκος σε ένα BlockSciences, αλλάξει το μήκος. Αυτό το μήκος αλλάζει μεν, αλλά πολύ αργά. Δηλαδή αυτό στρογγυλοποιεί στο τελευταίο 128 bit. Οπότε δεν μπορώ να το δω. Ωραία, αυτή η επίθεση είπαμε ότι είναι επιμήνουσα, γιατί δεν χρειάζεται να πατήσει το θύμα links, το ίδιο ισχύει για το Google. Και πλέον το να πηγαίνει από μία σελίδα σε μία άλλη δεν μας ενοχλεί, διότι απλά εμείς μπορούμε να συνεχίσουμε. Δηλαδή να στείλουμε έναν κώδικα όταν θα μπει στο CNN, όταν μετά μπει ας πούμε στο Amazon, να στείλουμε κάποιον καινούριο κώδικα, ο οποίος να συνεχίσει την επίθεση από εκεί που είχαμε πει. Δεν μας ενοχλεί καθόλου αυτό. Γι' αυτό το λέμε και μήνυσα ή υπάρχει και το κανάλι Command and Control. Ωραία. Ένα πρόβλημα είπαμε ότι είναι το να μειώσουμε το θόρυβο. Δείξαμε πώς το μειώνουμε αυτό. Παραμένει κάποιο θόρυβο, δηλαδή κάποιο κομμάτι της σελίδας μπορεί να αλλάζει. Ας πούμε στο Twitter υπάρχουν trends. Τα trends αλλάζουν από κάθε request και response. Στο επόμενο μπορεί να είναι διαφορετικά. Αυτό μας ενοχλεί, δεν θα το συζητήσω τώρα πώς θα το
πώς θα το βιώσουμε πολύ καλά, αλλά υπάρχουν τρόποι να γίνει και αν έρθει το σπάθο κλίτ θα συζητήσουμε και εκεί πέρα λίγο καλύτερα. Ένα θέμα το οποίο δεν δείξαμε είναι ότι υπάρχει το Huffman, το οποίο Huffman μας εμποδίζει σε όλα αυτά. Γιατί όσο εγώ κάνω αλλαγές εδώ πέρα με τον νόμο, το LC77 μου κάνει τη ζωή εύκολη γιατί ταιριάζουν και κάνει συμπίεση. Όπως το Huffman, δεν είναι βοηθά εδώ πέρα. Γιατί μπορεί να υπάρξει, ας πούμε, να ταιριάξει κάποιος χαρακτήρας με το υπόλοιπο κείμενο, πολύ εύκολα με το Huffman, μπορεί να ταιριάξει κάτι στον εαυτό του και ούτω καθεξής. Οπότε για να το αποφύγω αυτό, χρησιμοποιούμε τεχνική που λέγεται Alphabet Pool. Δηλαδή κάνω το εξής. Εδώ πέρα έχω μία σειρά από requests που έχω αυτό εδώ το οποίο το χρησιμοποιώ ως το θόρυβό μου. Έχω και εδώ την αρχή του token το οποίο θέλω να βρω. Βασικά έχω βρει τους δύο τελευταίους χαρακτήρες στην σημερινή περίπτωση και προσπαθώ να βρω το τρίτο αποτέλεσμα. Και προσθέτω και κάποια άλλα πράγματα στο request μου, τα οποία έχουν όλο το αλφάβητό μου στο οποίο ψάχνω, εκτός από το χαρακτήρα το οποίο ψάχνω. Δηλαδή εδώ βλέπετε ότι υπάρχει από το 0 μέχρι το E, αλλά το F δεν υπάρχει εδώ, υπάρχει μόνο εδώ. Το C υπάρχει εδώ, αλλά εδώ παραλείπεται. Βλέπετε, οπότε αυτό είναι σταθερό σημείο Huffman. Όλα αυτά έχουν το ίδιο Huffman, δηλαδή, γιατί το Huffman προκύπτει από την ανάλυση συχνότητας πάνω στα ψηφία μας. Αυτό είναι μια ωραία τεχνική. Τώρα το bridge δεν θα σας το δείξω γιατί δεν δουλεύει πια. Έχουμε διάφορα προβλήματα. Είδαμε ότι ας πούμε, το LC77 μπορεί ίσως να έχει θέματα και επειδή συμπιέζει σε επίπεδο B και εγώ το encryption μου δίνει τελικά bytes τα οποία μετράω εγώ. Οπότε η συνάντησή μου μπορεί να μην είναι τόσο ακριβώς σαφής. Διάφορα άλλα και μπορεί να γίνει και το match σε κάποιο άλλο κομμάτι το οποίο λέγαμε, ας πούμε το user ID να ταιριάξει. Ενδεχομένως επίσης να δω εδώ κάποια δεύτερα ελάχιστα, τα οποία να είναι ψεύτικα ή να υπάρχει και κάποιο καλό ελάχιστο, πραγματικό μέγιστο ελάχιστο, το οποίο να μην είναι όμως το σωστό. Υπάρχουν διάφορα τέτοια προβλήματα, δηλαδή είναι αρκετά πιθανοτική η επίθεση. Παρ' όλα αυτά είναι εφικτό να γίνει. Τώρα με το CSRF είπαμε ότι επιτυχόμαστε στο να γίνουμε ο χρήστης διαβάζοντας το CSRF token, αλλά βέβαια μπορώ να κάνω και μια επίθεση σε άλλα ψηφιακά δεδομένα. Όταν δηλαδή μου επιστρέφει το Facebook τα μηνύματά μου, μπορώ να διαβάσω τα μηνύματα. Τώρα αυτά θα τα περάσουμε λίγο γρήγορα γιατί θέλω να σας δείξω κάποιες τεχνικές αποφυγής. Θέλω να ρωτήσω αν υπάρχουν ιδέες για την αποφυγή αυτής της επίθεσης. Τι σκέφτεσαι θα μπορούσε να κάνει κάποιος για να την αποφύγει. Υπάρχει μια προφανής λύση, ας πούμε, για πώς θα αποφευθεί. Εντάξει, μου είναι λίγο χαζό, αλλά να μην υπάρχει συμπίεση, ας πούμε. Να μην υπάρχει συμπίεση. Αυτό είναι μια λύση η οποία προτάθηκε με το που πρώτο βγήκε το bridge. Είπαν ο κόσμος, παιδιά δεν θα έχουμε πλέον συμπίεση. Αν γινόταν η συμπίεση μετά την κρίση. Ωραία, αυτό είναι πολύ καλή παρατήρηση. Πώς σας φαίνεται να γίνει η συμπίεση μετά την κρυπτογράφηση? Α, δεν θα γίνεται καλή συμπίεση όμως. Δεν θα γίνεται καλή συμπίεση, γιατί είπαμε ότι η κρυπτογράφηση έχει ακριβώς την ιδιότητα ότι δεν υπάρχει εκεί πέρα. Υπάρχει μεγάλη εκλογή έτσι που δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω για να κάνω συμπίεση. Αλλά δεν με βολεύει. Αλλά αλλάζουμε σχετικά συχνά το token. Αλλάζουμε συχνά το token. Αυτό είναι μια καλή ιδέα. Θα δούλευε όντως. Θα το δούμε, θα το παρουσιάσω στο σελίδι. Που έχει κάποια άλλη ιδέα. Αν δούμε ουσιαστικά το μέγιστο χρόνο που μπορεί να κάνει ένα στην και να δίνουμε πάντα να καθυστερούμε να απαντούμε σαν site. Και να δίνουμε δηλαδή πάντα σε τόσο χρόνο την απάντηση. Ακόμα δεν παίζει κάποιο άλλο χρόνο εδώ, μόνο το μήκος διαβάζουμε. Μόνο το μήκος από τη συμπίεση δεν βλέπουμε τον χρόνο στην ουσία πόσο χρόνο κάνει να απαντήσει για να καταλάβουμε. Όχι. Η συμπίεση μετράω μόνο το μήκος. Μετράω το μήκος αυτού του κρυπτογραφημένου. Είναι σαφές αυτό γενικά ότι μετράω το μήκος που έχει το χρόνο. Δηλαδή ας το ξαναδούμε εδώ πέρα. Έτσι, όταν εγώ θα ταιριάξω το ντόκερ μου αυτό που έγραψα με το μυστικό, το συμπιεσμένο κείμενο θα γίνει πραγματικά μικρότερο σε πλήθος bytes. Αυτό είναι αυτό που θα μετρήσω. Και μετά την κρυπτογράφηση, το μήκος θα μείνει το ίδιο. Οκ. Ωραία, εγώ θα πάμε πάλι στην αποφυγή. Λοιπόν, ναι,
Δεν μπορούμε απλά να αποφύγουμε να συμπιέσουμε ευαίσθητα δεδομένα. Να μην συμπιέσουμε ευαίσθητα δεδομένα. Καλή ιδέα κι αυτό. Ναι, αν βάζουμε διάφορα κατόφλια ως προς το μήκος, δηλαδή να μην έχουμε ακριβώς το μήκος, να πούμε το 168, 256 κτλ. Ναι, σωστά. Πότε αυτό είναι μια λύση που μοιάζει με να κάνω blog site βασικά. Να κάνω σκληροποίηση δηλαδή. Πράγματι, αυτό είναι μια λύση. Ωραία. Όλα αυτά έχουν τα προβλήματά τους. Ας πούμε, η σκληροποίηση μπορείς να την επιτεθείς στην σκληροποίηση. Πράγματι και με αρκετά καλό τρόπο. Ωραία. Εντάξει, για πανεργοποίηση συζήτηση, τη συζητήσαμε. Προφανώς μας χαλάει πάρα πολύ την απόδοση στο web. Είναι κακή, δεν δέχεται κανείς να την κάνει έτσι. Υπάρχει το rate limiting που λέει εντάξει, τι να δεις. Για να κάνεις τη δουλειά χρειάζεσαι 1000 requests. Αν όχι 1000 requests, σε κόβω. Πάλι αυτό δεν δουλεύει πολύ καλά. Ας πούμε το Twitter όντως έχει rate limiting και είχε και ήταν ευάλωτο πριν δύο χρόνια. Και τα υπόλοιπα sites τα οποία είναι ευάλωτα, υπάρχουν κάποιες στιγμές επιθέσεις που μπορούν να γίνουν. Ακόμη και σήμερα δηλαδή σε κάποια sites με αρκετά προχωρημένες τεχνικές μπορεί κανείς να επιτεθεί ακόμα και αν υπάρχει rate limiting. Εντάξει, υπάρχουν διάφοροι τρόποι, αλλά τελικά αυτό είναι μια ευαισθητική λύση. Δεν μας βοηθάει πάρα πολύ. Τελικά δηλαδή ο επιτέλους εδώ μπορεί απλά να μείνει κάτω από το rate limit και να καταφέρει να συνεχίσει την επίθεση. Βέβαια υπάρχει μια καθυστέρηση. Δηλαδή γιατί άλλα σεκόντ που έπαιρνε το πρώτο bridge για να πάρει ένα token, τώρα μπορεί να πάρει ας πούμε 2 ώρες. Μία ιδέα που έπεσε είναι να ανανεώνεται συχνά το CSRF token. Καλή ιδέα είναι αυτή, αλλά υπάρχει το θέμα ότι παρόλα αυτά μπορώ να συνεχίσω να διαβάσω σωστά μηνύματα στο Facebook. Δεν μπορώ αυτά να τα αλλάζω. Αυτά πρέπει να είναι αυτά που είναι. Αυτό θα σας το δείξω γιατί δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Αυτό είναι αυτό που είπε ο Νικόλας, δηλαδή να πούμε ότι κάποια πράγματα θα συμπιέζω όταν θα είναι ψευτικά. Τα ψευτικά δεδομένα, όπως είπε το αλγόριθμο LCA77, δεν σας λέει τι θα πρέπει να συμπιέσετε ακριβώς. Μπορεί να είναι και όλα κυριολεκτικά. Μπορεί να επιλέξετε ποια θα συμπιέσετε. Εδώ πέρα λοιπόν μια ιδέα είναι να συμπιέζουμε μόνο αυτά τα οποία δεν είναι ρυθμιστικά. Αυτό πάλι όμως δεν είναι και τόσο καλή λύση με την έννοια ότι ας πούμε άμα μπούμε στο Facebook τα περισσότερα posts είναι ρυθμιστικά έτσι. Δεν γίνεται να μην τα συμπιέζουμε όλα, πάλι δεν θα έχουμε καλή απόδοση. Ας πω έχει και πολύ μεγάλη διαδικασία να υλοποιηθεί αυτό. Και υπάρχει και η τυχαιότητα μήκους, δηλαδή είτε μπορώ να κάνω τις υλοποιήσεις που είπε ο συνάδελφος ότι πάντα προσθέτω τις υλοποιήσεις στο τελευταίο 128 bit ή μπορώ να προσθέτω και τυχαία πράγματα, να βάζω θόρυβο μόνος μου. Ας πούμε αυτό το κάνει η Google στα sites και είναι ένας ενδιαφέρον τρόπος που όμως και αυτός δεν δουλεύει πολύ καλά. Ωραία. Σας έχω για κάποια βιβλιογραφία που μπορείτε να βρείτε. Το paper για το bridge και το Google θα τα βάλουμε στο site. Θέλω να σας πω επίσης ότι ο Δημήτρης έχει βελτιώσει την προσβλεκότητα σε τόσο. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Οπότε, αν σας ενδιαφέρουν τέτοιου είδους επιθέσεις, μπορείτε να έρθετε να παρακολουθήσετε την παρουσίαση της διπλωματικής του. Και αν θέλετε να κάνετε και εσείς διπλωματική σε τέτοια πρωτόκολλα, επειδή είναι αρκετά ερευνητικό θέμα και ωραίο, μπορείτε να μου μιλήσετε. Και θέλω να σας πω και κάτι τελευταίο πριν φύγουμε. Πότε είναι στις 11 Γενάρη. Και έχει και άλλα, βασικά είναι συνέδριο κρυπτογραφίας, οπότε είναι μια ημερίδα που έχει πολλά ενδιαφέροντα θέματα και είναι ίσως η συνέχεια του μαθήματος, μπορείτε να δείτε τι υπάρχει σαν έρευνα και ίσως σας ενδιαφέρει και για διαδικηματικές. Αυτό που θα ήθελα να μείνει από το σημερινό μάθημα είναι αυτή η ταμπλή που λέει η τάση μας να υλοποιούμε τα δικά μας κρυπτογραφικά συστήματα ανάλογα με πόσες γνώσεις κρυπτογραφίας έχουμε. Όταν πρωτομαθαίνουμε κρυπτογραφία λέμε εύκολο. Και τώρα που έχετε δει κάποιο παραπάνω, μάλλον δεν είστε τόσο πρόθυμοι, γιατί είδατε ότι και το παραμικρό λάθος έβαλα τις συναντήσεις σε λάθος σειρά ή έκανα μόνο τα συμπίεση και ξαφνικά χάλασε όλο το σύστημά μου. Δεν είναι τόσο εύκολο και καλό θα ήταν να το αφήνουμε στους ειδικούς. Οπότε υπάρχουν κάποια θέματα εδώ. Αν στο Google Classes λέει γράφετε A ή S, τότε κάνετε λάθος. Δεν πρέπει να το καλείτε καν. Δηλαδή, όχι απλά μην υλοποιείτε το δικό σας αλγόριθμο, μην καλείτε κάνετε τους αλγορίθμους. Γιατί όπως είδατε, ας πούμε, το HTTPS το έχουν φτιάξει ειδική, καλεί το AES, το κάλεσε με μια λάθος σειρά σε σχέση με το HMAC, έχασε. Οπότε γενικά, αν μπορείτε, χρησιμοποιήστε έτοιμα συστήματα. Εγώ δεν θεωρώ τον εαυτό μου ικανό να γράψω έτοιμα συστήματα.
μόνο να χρησιμοποιώ. Οπότε γενικά σας προτείνω να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί και να το κάνετε μόνο όταν τα γράφετε για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Αν θέλετε να τελειοποιήσετε κάποιον αλγόριθμο για να μάθετε, σύμφωνοι. Αν δουλέψετε ποτέ σε κάποιο production σύστημα που τρέχει πραγματικά live, μην φτιάξετε τους δικούς σας αλγόριθμους, γιατί πραγματικά έχουν πάρα πολλά προβλήματα. Το Crime δεν το αναφέραμε σήμερα. Το Crime είναι πάρα πολύ παρόμοιο με το Bridge σαν επίθεση, αλλά αφορά εδώ το request που γίνεται και την σύνθεση συμπίεσης με την κρυπτογράφηση στο request. Και είναι κάτι το οποίο διορθώθηκε πραγματικά αφαιρώντας εγώ την συμπίεση πάνω στο request. Έτσι έγινε και το Crime είχε φτιαχτεί από τον Titan που ήταν αυτός που έφτιαξε και το Poodle παρεμπιπτόντως. Οπότε είναι τρεις οι επιθέσεις ουσιαστικά, αλλά το Bridge και το Crime είναι αρκετά παρόμοιες. Αυτά είχα να σας πω για σήμερα. Την επόμενη φορά να έρθω την Παρασκευή θα σας δείξω τρία πολύ πρακτικά συστήματα, το GPT, το ODI και το Call. Δεν θα δούμε ούτε μαθηματικά ούτε πολύ θεωρία. Απλά θα ήθελα να σας δείξω πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτά τα εργαλεία, να κρυπτογραφήσετε τα email σας ή τα chat σας ή να βρείτε ανώνυμα στο ίντερνετ. Αυτά. Τα λέμε την Παρασκευή.